Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στη διαδικτυακή συζήτηση με θέμα «Γνωρίστε τις απόφυτές μας από τα Γιάννενα στον κόσμο», όπου πέντε λαμπρές απόφυτες του τμήματός μας θα μας μιλήσουν για τη δουλειά τους, την πορεία τους προς αυτήν, θα δώσουν συμβουλές και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις. Είναι μεγάλη μου χαρά να έχουμε μαζί μας σήμερα την Ναταλή Καιρό, η οποία είναι Research Scientist και Engineer στο Facebook, στη Νέα Υόρκη, την Αγγελική Κάτσινου, η οποία είναι Senior Research Fellow και Part-time Lecturer στο Πανεπιστήμιο του Bristol, την Ευτυχία Κολέτσου, που είναι System Administrator στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στη Φραγκφούρτη, την Κωνσταντίνα Λαζαρίδου, η οποία είναι Machine Learning Engineer στη Startup Delphi στο Βερολίνο, και την Ανδρομάχη Χατζηελευθερίου, που είναι Senior Researcher στην Microsoft Research στο Cambridge. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τα κορίτσια που δέχτηκαν την πρόσκλησή μου να συμμετάσχουν σε αυτή τη συζήτηση σήμερα. Πριν προχωρήσουμε στη συζήτηση, θα ακούσουμε σύντομους χαιρετισμούς από τη διοίκηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ξεκινώντας από τον αντιπρίτανη και καθηγητή του τμήματός μας, τον κύριο Σταύρο Νικολόπουλο. Οπότε δίνω τον λόγο στον κύριο Νικολόπουλο να απευθύνει αυτό το σύντομο χαιρετισμό. Γεια σας πορεία και για τη διεθνή καριέρα την οποία κάνατε. Πραγματικά σήμερα ο τίτλος αυτής της συζήτησης «Γνωρίστε τους απόφυτους μας από τα Γιάννενα στον κόσμο» προσδιορίζει αυτό που έχετε κάνει εσείς. Και όχι μόνο εσείς, αλλά και πολλοί άλλοι συμφοιτητές σας. Να θυμηθώ ότι στις οργομοσίες μας που είσαστε σίγουρα σε αυτές, συνηθίζουν οι καθηγητές σας να λένε «Καλή σταδιοδρομία, μπορείτε να πετύχετε τους στόχους σας, γιατί το τμήμα σας έχει δώσει όλα τα εφόδια, το πανεπιστήμιο και ούτω καθεξής». Ακούγονται αυτά. Φαίνεται ότι δεν τα λέμε έτσι. Έχουμε δίκιο. Και αυτό αποδεικνύεται σήμερα με την παρουσία σας εδώ. Και αυτό μας κάνει χαρούμενος, ειλικρινά παιδιά, μας κάνει πάρα πολύ χαρούμενος και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε όλοι μαζί στο τμήμα όπως το ξεκινήσαμε, για να το πάμε πιο ψηλά, όπως και εσείς προσπαθείτε και να ανεβάσετε και να πάτε πιο ψηλά την καριέρα σας. Δεν θα μακρηγορήσω, θα πω δύο πράγματα. Ξέρετε ότι όλοι οι καθηγητές σας προσπαθούν για αυτό το τμήμα. Ιστορικά το πήραμε από ένα τμήμα πληροφορικής 4 ετών φοίτησης. Το εξελίξαμε σε μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών 5 ετών φοίτησης. Επαγγελματικά δικαιώματα, εξασφαλίσαμε επαγγελματικά δικαιώματα στους φοιτητές μας και προφανώς και εσάς. Integrated Master, άριστη αξιολόγηση, άριστη πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών. Και έχουμε και άλλα να κάνουμε, δεν θα μείνουμε εκεί. Γιατί έτσι ξεκινήσαμε, έτσι μας γνωρίσατε και έτσι νομίζω ότι θα πάμε αυτό το τμήμα μπροστά. Λοιπόν, με την ευκαιρία. Τι θα ήθελα να πω γιατί το έχω έτσι μέσα μου. Ξέρετε ότι πρόσφατα, αν έχετε ακούσει, η πολιτεία έθεσε μία κλίμακα 0,80-1,20 για την εισαγωγή στα τμήματα του Πανεπιστημίου της χώρας. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω δημόσια ότι το τμήμα μας είναι στο 1,20. Ωραία. Το τμήμα μας, το πιστεύουμε, είναι στο 1,20 και αυτό αποδεικνύεται πρωτίστως από τη σημερινή σας παρουσία, τη δική σας, των 5 κοριτσιών μας, από τους αποφύτους που στελεχώνουν όχι μόνο ερευνητικά κέντρα αλλά και πανεπιστήμια και της χώρας μας και του εξωτερικού. Αποδεικνύεται από το ερευνητικό έργο των μελών ΠΕΠ, από τις διακρίσεις του τμήματος και κυρίως αποδεικνύεται από την αποδοχή που έχει το τμήμα μας, που καταφέραμε όλοι μαζί, και εσείς σαν φοιτητές και εμείς, την αποδοχή που έχει στην ελληνική κοινωνία και πολλοί φοιτητές που έρχονται στο τμήμα το έχουν ως πρώτη επιλογή. Αυτό λοιπόν, όλα αυτά τα στοιχεία, το τμήμα μας είναι στον κλίμακα 1,2 ή 1,20, όπως θέλετε να το πείτε. Κλείνοντας, δεν θα κουράσω πολύ, κλείνοντας, θα ήθελα να πω, το εξέφρασα και στην αρχή, ότι πραγματικά με μεγάλη χαρά αποδέχτηκα το τηλεφώνημα, την πρόσκληση της Εύης να παρευρεθώ.
Θερμά συγχαρητήρια για την πορεία σας. Θα μείνω σε όλη τη συζήτηση να σας ακούσω, να ακούσω την πορεία σας, τις δυσκολίες που συναντήσατε και κυρίως θέλω να ακούσω τις προτάσεις σας και τις σκέψεις σας. Και να είστε σίγουροι ότι όλοι οι καθηγητές σας θα τις λάβουν υπόψη τους και στο βαθμό που μπορούμε θα τις ενσωματώσουμε στο πρόγραμμα σπουδών μας για τους επόμενους φοιτητές μας. Τέλος, θα ήθελα να συγχαρώ ειλικρινά την Εύη για την πρωτοβουλία. Εύη, πολλά συγχαρητήρια. Ναι. Ήταν μια πολύ, πολύ αξιόλογη προσπάθεια. Εγώ το διαφήμισα εδώ, το διαφήμισα κάτω στην Βρετανία και πραγματικά, όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι, το βρήκαν πάρα πολύ σημαντικό και πραγματικά, στο λέω συναδελφικά και γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια, πραγματικά συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σου. Και πολλά ευχαριστώ στα παιδιά μας, στα κορίτσια μας που δέχτηκαν να συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Σταύρο, που γενικά δέχτηκες να ξέρουμε ότι είσαι πολύ άσχολος. Ευχαριστούμε πραγματικά που δέχτηκες να συμμετάσχεις σε αυτή την κουβέντα. Και ξέρεις, η συμφωνία με τα λεφτά για τα καλά σου λέω και αργότερα. Οπότε θα προχωρήσουμε να ακούσουμε δύο κουβέντες και από τον κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής, τον και αναπληρωτή καθηγητή στο τμήμα μας, τον Βασίλη τον Δικακόπουλο. Οπότε, Βασίλη, θα μας πεις και εσύ ένα γεια. Θα σου πω ένα γεια, ναι. Οπότε, μιας και είναι λιγότερο informal, όπως είπε ο κύριος Αντιπρίτανης, θα μου επιτρέψετε ότι και εμένα να ξεκινήσουμε μια ατάκα από ελληνική ταινία. Να το ρίξω λίγο πιο. Με τόσες γυναίκες σήμερα είμαστε μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Έτσι. Λοιπόν, τι να πω. Ωραίο, καλό. Να πω ότι έπρεπε να είμαστε από κοντά. Θα καταλαβαίνετε κατευθείαν ότι χαιρόμαστε όλοι σαν μικρά παιδιά όταν βλέπουμε από φίτους μας. Σήμερα ισχύει ακριβώς το ίδιο, έστω και ας είναι μέσα από την οθόνη. Για τις καλεσμένες μας, θέλω να πω ότι αποτελείται βιτρίνα για το τμήμα και για την Πολυτεχνική Σχολή. Είμαστε περήφανοι που στελεχώνεται επιχειρήσεις, οργανισμούς, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα. Καμαρώνουμε βέβαια λίγο παραπάνω, διότι είστε γυναίκες και όλοι ξέρουμε ότι οι χώροι στους οποίους δραστηριοποιείστε δεν είναι το ίδιο εύκολοι για το γυναικείο φύλο. Είστε παράδειγμα για όλους, αλλά ακόμα περισσότερο για τις φοιτήτριές μας και μελλοντικές συναδέλφους μας. Ελπίζω κάποια στιγμή η πολιτεία, και μιλάω κυρίως για την ελληνική πολιτεία, να δώσει κίνητρα, να στηρίξει και να ενισχύσει την παρουσία των γυναικών στο χώρο μας έμπρακτα. Σας ευχαριστούμε που βρήκατε τον χρόνο να είστε εδώ, να μας ξαναδείτε και να συμμετέχετε στην εκδήλωση αυτή. Συγχαρητήρια δώσω και εγώ στην κυρία Πιτουρά για την ιδέα. 84 συνδεδεμένοι είναι σίγουρα επιτυχία, ας πούμε, δεν το συζητώ. Εντάξει. Εύχομαι σε όλους και όλες που συμμετέχουν και παρακολουθούν σήμερα ό,τι καλύτερο με την καριέρα σας και τη ζωή σας. Εμείς θα είμαστε πάντα εδώ να βοηθήσουμε όπου χρειαστεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Πραγματικά είναι σημαντικό που είμαστε όλοι εδώ σήμερα και ήταν και μια ευκαιρία να βρεθούμε όλοι εδώ, γιατί με το ένα και με το άλλο έχουμε λίγο χαθεί. Οπότε, ο τελευταίος χαιρετισμός θα είναι δικαιωματικά στον πρόεδρο του τμήματος, στον κύριο Τσιατούχα. Οπότε, Γιώργο, ακούμε και από σένα. Ευχαριστώ, Εύη. Προφανώς, να σας καλωσορίσω όλους στη σημερινή εκδήλωση. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ που τις απόφυτες μας που δεχτήκανε την σημερινή πρόσκληση ώστε να διοργανωθεί αυτή η εκδήλωση. Και να ευχαριστήσω και τη συντονίστρια, γιατί είχαμε πολύ καιρό, καθώς αναστάθηκαν πάρα πολλά πράγματα από πολλές διαδικασίες τις οποίες το τμήμα σε κάθε χρονιά φρόντιζε να εμφανίζεται και να συμμετέχει. Χρειαζόταν αυτή η κίνηση και την ευχαριστώ πολύ για την διοργάνωση της σημερινής μερίδας. Με έχουν καλύψει οι προλαλήσαντες, οπότε δεν θέλω να πάρω πολύ περισσότερο χρόνο. Χαίρομαι που οι φοιτητές έχουν δείξει τον ενδιαφέρον και αυτό θέλαμε και που ήδη αυτή τη στιγμή με αυτή τη συνάντησή μας αυτό που λέμε στις ορκομοσίες, θα αναφερθώ και εγώ σε αυτές, ότι ζητάμε αυτή την επαφή μαζί σας με τους απόφοιτους στο Δινεκές, σήμερα υλοποιείται και είμαι σίγουρος ότι και στο μέλλον
θα συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την επαφή. Είναι πάρα πολύ λειτουργική, πάρα πολύ χρήσιμη για όλους, για εμάς, για τους καινούριους φοιτητές στο τμήμα και φυσικά έτσι μπορούμε να μαθαίνουμε και τα νέα σας και αυτό είναι πάρα μα πάρα πολύ έτσι, καλό, μας αρέσει πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν και πάλι και να σας δώσω το λόγο γιατί για σας είναι σήμερα αυτή η συνάντηση. Καλή συνέχεια, εύχομαι σε οτιδήποτε από εδώ και πέρα έχετε μπροστά σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Οπότε πάμε στο κύριο μέρος της κουβέντας μας. Να ευχαριστήσω και πάλι τον κύριο Νικολόπουλο, τον κύριο Δημοτοκόπουλο και τον κύριο Τσατούχα για τις εισαγωγές τους. Λοιπόν, να περάσουμε στο κύριο μέρος. Να σας πω λίγα πράγματα για το πώς θα γίνει η σημερινή συζήτηση. Είναι χωρισμένη σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος, οι κοπέλες θα μας μιλήσουν για το περιεχόμενο της δουλειάς τους. Στο δεύτερο μέρος θα μας πούνε για την πορεία, λίγα πράγματα για την πορεία τους. Δηλαδή, πώς διάλεξαν να σπουδάσουν αυτό που σπούδασαν, τι έκαναν μετά το πτυχίο, τα βασικά βήματα στην καριέρα τους. Και στο τελευταίο μέρος θα μας δώσουν συμβουλές. Τώρα, να δώσω κάποια στοιχεία για το πώς μπορείτε να επικοινωνείτε. Παιδιά, κάτω μέρος της οθόνης σας βλέπετε κάτι που λέει chat. Όταν το πατήσετε, ανοίγει το chat. Οπότε, οποτεδήποτε θέλετε, μπορείτε να γράψετε κάτι εδώ, μια ερώτηση, ό,τι θέλετε. Για παράδειγμα, τώρα γράφετε ένα γεια για να πείτε κάποιο γεια, για να δούμε ότι είστε εκεί. Ωραία. Και οτιδήποτε μπορείτε να το γράψετε, λοιπόν, στο chat. Επίσης, υπάρχει κάτω ένα κουμπάκι που λέει reactions. Αν πατήσετε αυτό το κουμπάκι που λέει reactions, βγαίνει και μπορείτε να σηκώσετε και το χέρι και να ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Ωραία. Οπότε η διαδικασία θα πάει ως εξής. Θα μιλήσουν οι κοπέλες. Εσείς, ενώ γίνεται το chat, θα μπορείτε να... Ενώ γίνεται η ομιλία, θα μπορείτε να γράψετε στο chat. Μπορείτε να πείτε και τώρα ένα γεια. Και εγώ τις ερωτήσεις θα τις μεταφέρουμε στις κοπέλες και θα μας απαντήσουν ή και εσείς μετά αφού μιλήσουν θα μπορείτε να σηκώσετε το χέρι και να ρωτήσετε. Έτσι. Οπότε αυτή είναι η διαδικασία. Οπότε ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή τη συζήτηση. Γεια σας παιδιά. Η Ναταλή να ενημερώσω ότι είναι στο αεροδρόμιο και οπότε θα μπει τελευταία στην κουβέντα. Οπότε αλφαβητικά θα ξεκινήσω από την Αγγελική Κάτσινου. Οπότε η Αγγελική, Αγγελική μας ακούς? Ναι, αμέσως σας ακούω. Αγγελική. Οπότε... Καλησπέρα σε όλους και από μένα. Έχω ετοιμάσει λίγα slides, όχι τίποτα σπουδαίο. Απλά για να βοηθήσει λίγο στην οπτικοποίηση τέλος πάντων της πληροφορίας. Φαντάζομαι ότι ανάμεσα στους συμμετέχοντες έχουμε φοιτητές από όλα τα έτη και ακόμα και μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, έτσι. Απλά θεωρώ ότι θα κάνω μια μικρή εισαγωγή στο αντικείμενο γιατί σε περίπτωση που υπάρχουν άνθρωποι που δεν γνωρίζουν σχετικά με την συμπίεση βίντεο με την οποία ασχολούμαι. Γι' αυτό και χρησιμοποιώ και τα slide κυρίως. Λοιπόν. Ελπίζω ότι βλέπετε τώρα την οθόνη. Θα περάσω στην παρουσίαση. Ωραία. Η έρευνά μου από τη στιγμή που ξεκίνησα το διδακτορικό αλλά και πιο νωρίς από το μεταπτυχιακό μου είχε να κάνει σχετικά με την επεξεργασία σήματος, εικόνας και κυρίως βίντεο. Και το φόκους του διδακτορικού ήταν κυρίως πάνω σε video transmission, οπότε αυτό που το γενικότερο framework τέλος πάντων που θα χαρακτήριζε την έρευνά μου είναι visual communications, οπτικές επικοινωνίες θα μπορούσαμε να τις πούμε. Τι είναι όμως η συμπίεση στην οποία αναφέρθηκα? Θεμέλιος λίθος των visual communications είναι το video compression. Και αυτό που συμβαίνει με το video compression είναι ότι αν έχουμε μία επαγγελματική κάμερα και προσπαθούμε τέλος πάντων να τραβήξουμε ένα βιντεάκι, αυτό που θα πάρουμε είναι ένα πολύ μεγάλο βίντεο, το οποίο βρίσκεται εδώ πέρα στα αριστερά μας, το οποίο, για παράδειγμα, σε ένα μικρό βίντεο μερικών δευτερολέπτων θα μπορούσε να έχει ένα μέγεθος κάπου στα 3,73 GB. Αυτό σημαίνει ότι αν προσπαθήσουμε να το στριμάρουμε, να το μεταδώσουμε μέσα από ένα κανάλι, θα χρειαζόμασταν ένα bandwidth περίπου 3,5
3,83 GBPS. Αυτό το πράγμα προφανώς με τα δίκτυα που έχουμε αυτή τη στιγμή τόσο στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές άλλες χώρες στον κόσμο δεν μπορούμε να το κάνουμε και γι' αυτό εκεί έρχεται τέλος πάντων η θεωρία και η προσφορά του video compression, της συμπίεσης βίντεο που μας επιτρέπει να έχουμε σε ίδια ποιότητα ίδια ποιότητα perceptually, ίδια ποιότητα δηλαδή όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς σε πολύ μικρότερο μέγεθος πληροφορίας. Και αυτό είναι που κάνουν και τα κινητά που έχουμε όλοι μας, που ουσιαστικά μικραίνουν το μέγεθος του βίντεο, του αρχείου του βίντεο που κρατάμε. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν και στο διδακτορικό μου ασχολήθηκα με τη CPS βίντεο και με το πώς λοιπόν θα μπορέσω να δημιουργήσω κατάλληλους αλγορίθμους ώστε να έχω τόσο καλύτερη συμπίεση αλλά και καλύτερη μετάδοση πάνω από διαφορετικά δίκτυα. Φυσικά, όπως θα έχετε διαπιστώσει και όλοι σας, όταν βλέπετε βιντεάκια, η ποιότητα μπορεί να μην είναι όσο καλή είναι στο αρχικό βίντεο, μπορεί να είναι κάπως έτσι. Και εκεί λοιπόν, κάπως έτσι, οδηγούμαστε σε ένα κύκλο, σε ένα continuum, όπως θα μπορούσαμε να το πούμε, που αφορά γενικά το research που κάνω στο βίντεο, που έχει να κάνει με το πώς δημιουργούμε visual content, πώς δηλαδή δημιουργούμε τις σκηνές και το περιεχόμενο των βίντεο, πώς μπορούμε να καταλάβουμε μέσα από αυτή τη δημιουργία τους μηχανισμούς που έχουν να κάνουν με το πώς ένας άνθρωπος αντιλαμβάνεται την ποιότητα και πώς αυτό εμείς μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε ώστε να δημιουργήσουμε βελτιστοποιημένους αλγορίθμους συμπίεσης βίντεο που να απορρίπτουν την άχρηστη πληροφορία, την πληροφορία που το μάτι δεν μπορεί να αντιληφθεί και να προσφέρουμε στον παραλήπτη ένα βίντεο με το οποίο θα είναι χαρούμενος. Ο αδερφός μου, για παράδειγμα, τυχαίνει να είναι αυτές τις μέρες στα Γιάννενα και με ενθουσιασμό μου είπε πόσο καλό είναι το Netflix που και στο κινητό του αλλά και στη μεγάλη τηλεόραση που είναι 4K μπορεί τέλος πάντων να δει περίπου την ίδια ποιότητα. Αυτό είναι ένα από τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα με το οποίο ασχολούμαι τα τελευταία χρόνια και έχουμε και μια συνεργασία με το Netflix που χρηματοδοτεί αυτή την έρευνα και η οποία αφορά στο πώς όχι μόνο να σχεδιάσουμε καλύτερους αλγορίθμους συμπίεσης, αλλά πώς να διαλέξουμε εκείνες τις παραμέτρους που να ταιριάζουν κατάλληλα στο περιεχόμενο κάθε σκηνής και κάθε βίντεο, έτσι ώστε αυτό που εσείς θα δείτε να σας ικανοποιεί και να απολαμβάνετε την αγαπημένη σας σειρά και την αγαπημένη σας ταινία. Αυτά με πολύ λίγα λόγια. Αυτός είναι ο γενικός άξονας της έρευνάς μου, κάποιες ερωτήσεις που με απασχολούν και φυσικά μέσα σε όλα αυτά μπαίνουν θέματα artificial intelligence που πλέον το βλέπουμε παντού, θέματα interactivity, human-computer interaction, θέματα πλέον και sustainability, γιατί λόγω του AI έχουμε φτάσει σε σημείο να έχουμε πολύ περίπλοκους αλγορίθμους οι οποίοι κοστίζουν και στο περιβάλλον και σε ενέργεια. Υπάρχει ένα ολόκληρο debate πάνω σε αυτό και προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, ένα αντικείμενο έρευνας πια στις μέρες μας, ειδικά όταν είναι εφαρμοσμένο, δεν μπορεί παρά να είναι interdisciplinary. Μου διαφεύγει η ελληνική λέξη αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσε κάποιος, κυρία Πιτούρα. Επιστημονικό. Διαεπιστημονικό, λοιπόν. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει όλοι μας να έχουμε τα αυτιά και τα μάτια μας ανοιχτά και να μελετάμε όλα αυτά τα μαθήματα που μας προσφέρει το πρόγραμμα σπουδών και της πληροφορικής και των μηχανικών, γιατί όλα αυτά συμπληρώνουν το ένα το άλλο. Πολλές φορές ένα από τα κύρια ερωτήματα, θυμάμαι, στα πρώτα έτη ήταν γιατί μου χρησιμεύουν αυτά τα μαθηματικά, γιατί χρειάζομαι τη γραμμική άλγεβρα, για παράδειγμα, γιατί πρέπει να μάθω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Όλα χρειάζονται. Και το μπορώ να το επικροτήσω αυτό, ότι όλα χρειάζονται και όλα αυτά, ειδικά στις μέρες μας, οτιδήποτε τέλος πάντων εφαρμόζουμε ερευνητικά είναι διεπιστημονικό. Δηλαδή πρέπει να έχουμε γνώσεις σε πολλά διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Δεν θέλω να επιμείνω σε αυτά, θα ήθελα να δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Απλά να πω ότι εγώ έκανα μόνο το διδακτορικό μου στην πληροφορική στα Γιάννενα με τον κύριο Κόντι. Πριν από αυτό είχα κάνει τις σπουδές μου στην Πάτρα.
Μπορώ να πω, ξέρω ότι δεν θα αρέσει στους συναδέλφους πατρινούς. Μπορώ να πω ότι το τμήμα στα Γιάννενα είναι ένα από τα πιο καλά οργανωμένα τμήματα και δεν το λέω αυτά μόνο για να χαϊδέψω τα αυτιά τώρα των παρευρισκομένων, αλλά διαπίστωσα σε κουβέντες εκείνα τα χρόνια με φοιτητές στο τμήμα πόσο πιο στοχευμένη η γνώση και πόσο καλή κατάρτιση τέλος πάντων είχαν σε σχέση με άλλα τμήματα. Και αυτό είναι μια πληροφορία που έχει φτάσει στα αυτιά μου και από ανθρώπους που δουλεύουν σε εταιρείες, οι οποίοι όλοι επιβραβεύουν τους αποφύτους του τμήματος. Και είναι, νομίζω είναι ενδεικτικό ότι πολλοί απόφοιτοι και ειδικά άνθρωποι που ασχολήθηκαν με έρευνα στο Πανεπιστήμιο, στα Γιάννενα, είναι όχι μόνο γυναίκες, όχι μόνο εμείς οι πέντε. Ξέρω πάρα πολύ κόσμο, οι οποίοι στελεχώνουν και πανεπιστήμια του εξωτερικού με εξαιρετική καριέρα και μεγάλες εταιρείες. Οπότε αυτό που έχω να διαβεβαιώσω τους φοιτητές που είναι εδώ παρόντες είναι ότι έχετε αυτό που χρειάζεστε, αυτά τα έχετε τα βασικά. Δηλαδή να στο χέρι σας από εδώ και πέρα, θα τα πούμε όμως βέβαια και μετά. Αυτό για τώρα. Αυτό το thank you είναι μια τοπική, δεν ξέρω αν το πει στην Ελλάδα, δεν είναι τόσο διάσημο. Στο Bristol γενικά υπάρχει μεγάλο creative industry, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες που γυρίζουν εδώ πέρα ταινίες. Ό,τι αφορά το Netflix, για παράδειγμα, έχει εδώ πέρα πολλά στούντιο. Το BBC History έχει εδώ πολλά στούντιο. Η Aardman είναι εδώ, που είναι μια τέλος πάντων εταιρεία η οποία έχει τον Wallace & Gromit, ένα πολύ διάσημο καρτούν εδώ πέρα. Και οι οποίοι έχουν βραβευτεί και με Όσκαρ. Οπότε είμαι και εγώ τυχερή από την άλλη να έχω μεταπηδήσει σε ένα πανεπιστήμιο που βρίσκεται σε μια κοιτίδα τέλος πάντων του Creative Industry και με βοηθά να αναπτυχθώ και εγώ περισσότερο. Αυτά από μένα, να μην σας κουράσω περισσότερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αγγελική. Έφη, να μας πεις και εσύ λίγα πράγματα για τη δουλειά σου. Καλησπέρα και από μένα. Γεια σας από Φραγκφούρτη. Τα τελευταία χρόνια δουλεύω για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πλέον ο ρόλος μου είναι στο κομμάτι του administration και είμαι CAFEM System Administrator. Τώρα τι σημαίνει CAFEM? Είναι Computer Aided Facility Management και όταν λέμε Facility Management εννοούμε ό,τι υποστηρίζει το core business, για παράδειγμα από logistics, καθαριότητα, catering, το ίδιο το premises, τεχνικά θέματα γύρω από, από τα κτίρια και ούτω καθεξής. Και ουσιαστικά αυτό που έχουμε είναι μια πλατφόρμα. Φανταστείτε μια τεράστια βάση δεδομένων, ουσιαστικά με ένα ωραίο flexible interface, το οποίο μπορούμε να το κάνουμε customize όσο θέλουμε και να το χρησιμοποιήσουν ουσιαστικά όλοι οι συνάδελφοι στο facility management. Η τράπεζα έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο IT τμήμα, όπου έχω περάσει στο παρελθόν από εκεί ως developer. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι στο IT που είναι σε άλλα τμήματα όπως εγώ τώρα. Το IT είναι επίσης το communication που κάνουν υποστήριξη στο website και σε όλα τα sites γενικότερα, το internet και όλα αυτά. Υπάρχουν συνάδελφοι στο IT που είναι μέσα στο SSM, τον μηχανισμό υποστήριξης, άλλοι που είναι στο statistics και ούτω καθεξής. Παράλληλα με το CAFEM σύστημα υποστηρίζω σαν functional support και το travel σύστημα που έχουμε, το οποίο είναι SAP. Και τώρα τελευταία έχουμε επικεντρωθεί πιο πολύ σε άλλα κανάλια, σε άλλα tools τα οποία βοηθάνε τα core συστήματα που έχουμε, όπως για παράδειγμα RPA τεχνικές, όπου γράφουμε script και αυτοματοποιούμε διαδικασίες οι οποίες είναι επαναλαμβανόμενες. Και πολύ μεγάλο focus έχουμε δώσει τώρα το τελευταίο στο data analytics, γιατί να μένει το data analytics και το data science είναι θέματα που με τα οποία ασχολούνται πάρα πολύ, ας πούμε, στο statistics, αλλά για το administration είναι κάτι καινούριο. Οπότε έχουμε ένα πολύ μεγάλο focus εκεί αυτή την περίοδο. Ευχαριστούμε πολύ, Εφή. Ωραία, πολύ ωραία. Είναι μια ευκαιρία για να δούμε και το μεγάλο εύρος των δουλειών που μπορεί να κάνει κάποιος όταν αποφοιτεί από ένα τμήμα πληροφορικής. Και ας περάσουμε στην Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα, γεια σου, Κωνσταντίνα. Καλησπέρα και από μένα. Μένουμε Γερμανία, αλλά πάμε Βερολίνο.
Ακριβώς, ναι. Όχι Φραγκφούρτη, Βερολίνο. Και εγώ ετοίμασα λίγες σημειώσεις. Να ξεκινήσω ότι και εγώ αποφύτησα από τα Γιάννενα, από το Τμήμα Πληροφορικής και έκανα τη διπλωματική μου με την κυρία Πιτουρά και με τον κύριο Τσαπάρα. Τότε ασχολούμασταν με γραφήματα, γράφους και γενικότερα ανάλυση γράφων, μηχανική μάθηση. Μετά τα Γιάννενα συνέχισα στη Θεσσαλονίκη. Έκανα πρώτα το μεταπτυχιακό μου εκεί στα πληροφοριακά συστήματα. Επίσης, η κατεύθυνση ήταν ένα κομμάτι ανάλυση δεδομένων και ένα κομμάτι πιο πολύ data management, data engineering. Δούλεψα και για την διπλωματική μου στο μεταπτυχιακό με τον κύριο Παπαδόπουλο και εκεί το θέμα ήταν πάλι γράφη και αλγόριθμοι για ανάλυση δεδομένων που δημιουργούν ένα γράφο. Και μετά από το μεταπτυχιακό μου, μετακόμισα στο Βερολίνο. Εκεί είναι η βάση μου τώρα. Ξεκίνησα το διδακτορικό μου, συνέχισα ας πούμε, στο γενικό θέμα της ανάλυσης δεδομένων και στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά η δίκευση ας πούμε, που έκανα είναι στα κείμενα, στην ανάλυση φυσικής γλώσσας. Ασχολήθηκα με διάφορα κομμάτια σε αυτό το τομέα, ανάκτηση πληροφορίας, επεξεργασία γλώσσας, κατηγοριοποίηση κτλ. Αλλά ας πούμε το κύριο θέμα του διδακτορικού μου που αποφύτησα πριν λίγους μήνες είναι οι εφαρμογές μηχανικής μάθησης σε κείμενα που έχουν κυρίως πολιτικό περιεχόμενο, για παράδειγμα άρθρα εφημερίδων και το πώς μπορούμε αυτόματα με τεχνικές μηχανικής μάθησης να καταλάβουμε αν έχουν πιο δεξιά ή αριστερή, ας πούμε οπτική γωνία, αν είναι fake news, αν είναι σωστά γραμμένα, σωστές γραμμένες αναρτήσεις κτλ. Αυτό ήταν το κυρίως αντικείμενό μου στο διδακτορικό. Και εδώ και περίπου ένα χρόνο δουλεύω σαν machine learning engineer, πάλι στον τομέα της μηχανικής μάθησης και συνεχίζω και στο NLP κομμάτι, στην ανάλυση των κειμένων. Όπως είπε η κυρία Πιτουρά, σε μία startup στο Βερολίνο που λέγεται Delphi. Η Delphi είναι, μπορώ να το πω, σαν πλατφόρμα market intelligence, δηλαδή είναι ένα προϊόν το οποίο είναι B2B, το παρέχουμε εμείς σε άλλες εταιρείες και οι πελάτες μας ουσιαστικά χρησιμοποιούν την πλατφόρμα για να βρουν ανταγωνιστές, για να βρουν προμηθευτές, για να βρουν καινούργιες βιομηχανίες και τεχνολογίες τις οποίες μπορεί να κινηθούν, να κάνουν risk analysis κτλ. Οπότε η Delphi έχει ας πούμε, μια μεγάλη βάση δεδομένων από οργανισμούς και εταιρείες και εμείς στο development κομμάτι και ειδικά στο machine learning engineering κομμάτι κάνουμε πιο populate αυτή τη βάση δεδομένων με περισσότερες εταιρείες και φυσικά με δεδομένα που τις περιγράφουν κιόλας. Για παράδειγμα, πάλι άρθρα εφημερίδων, συλλέγουμε άλλα και άλλα δεδομένα όπως τις πατέντες που δημοσιεύουν οι εταιρείες και διάφορα είδη δεδομένα τα οποία ουσιαστικά περιγράφουν το χαρακτήρα των εταιρεών και μπορούν να δείξουν πούμε, και την κινητικότητα των εταιρεών όσον αφορά στη βιομηχανία και σε διάφορες καινούργιες τεχνολογίες που μπορεί να ακολουθούν. Αυτά σε γενικές γραμμές. Είμαι σε αυτή την εταιρεία ένα χρόνο περίπου. Ξεκίνησα όταν παρέδωσα το διδακτορικό μου. Όλα πηγαίνουν πολύ καλά, μου αρέσει πάρα πολύ το αντικείμενο, η μηχανική μάθηση συγκεκριμένα και σε διάφορες κατευθύνσεις, ας πούμε και αυτό που ανέφερε η Αγγελική νομίζω για τα βίντεο και αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι, γενικότερα η τεχνητή νοημοσύνη είναι πολύ, πολύ σημαντική το τελευταίο καιρό από πολλές απόψεις. Αυτά από την πλευρά μου. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, οπότε περνάμε και στην Ανδρομάχη. Φεύγουμε από Γερμανία. Να γυρνάμε στην Αγγλία. Στην Αγγλία. Σας ευχαριστώ πρώτα απ' όλα που με καλέσατε σήμερα. Εγώ είμαι στην Αγγλία. Έχω τα τελευταία 5 χρόνια στη Microsoft Research στο Cambridge. Και συνεχίζω την έρευνα. Τελείωσα τις σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ξεκίνησα με το προπτυχιακό μου, συνέχισα με το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό μου στα υπολογιστικά συστήματα με τον κύριο Αναστασιάδη.
Και μετά που τελείωσα, έκανα join την ομάδα στο Cambridge που δουλεύω ακόμα. Το δικό μου background είναι σε συστήματα αποθήκευσης, σε υπολογιστικά συστήματα και πιο συγκεκριμένα σε συστήματα αποθήκευσης. Και συγκεκριμένα στη Microsoft, τα τελευταία 4 χρόνια δουλεύω στο Project Silica, το οποίο είναι ένα καινούριο σύστημα αποθήκευσης, το οποίο σχεδιάζουμε από την αρχή, συγκεκριμένα για το cloud. Και το βασικό μέσο αποθήκευσης που χρησιμοποιούμε είναι γυαλί. Οπότε, ναι, άμα κοιτάξουμε τα παραδοσιακά μέσα αποθήκευσης που χρησιμοποιούνται στο cloud σήμερα, θα δούμε ότι χρησιμοποιούνται σκληροί δίσκοι, μαγνητικές ταινίες και flash memory. Όμως, όλες αυτές οι τεχνολογίες ουσιαστικά έχουν δημιουργηθεί πολύ πριν την δημιουργία της έννοιας cloud. Επομένως, καμία τεχνολογία δεν έχει δημιουργηθεί, δεν είναι επαρκής έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες του cloud. Και μια δεύτερη πρόκληση είναι ότι υπάρχει ένας τεράστιος όγκος δεδομένων, ο οποίος αυξάνεται εκθετικά με τα χρόνια, δεδομένα τα οποία πρέπει να αποθηκεύσουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και όλα αυτά βασικά απαιτούν την αναθεώρηση του παραδοσιακού τρόπου σκέψης γύρω από τα συστήματα αποθήκευσης. Οπότε στο project που δουλεύω εξετάζουμε ένα νέο μέσο αποθήκευσης βασισμένο σε γυαλί και επιλέγουμε το γυαλί γιατί έχει πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής. Μπορεί να διαρκέσει τα δεδομένα που γράφουμε στο γυαλί χρησιμοποιώντας τεχνολογίες optics μπορεί να διαρκέσουν για εκατοντάδες ίσως και χιλιάδες χρόνια. Επομένως, το πλεονέκτημα που έχει κανείς είναι ότι δεν χρειάζεται περιοδικά να μεταφέρουμε τα δεδομένα σε νέα μέσα αποθήκευσης, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την αξιοπιστία τους. Σε αντίθεση με το γυαλί, όταν σκεφτόμαστε τα μαγνητικά μέσα δεδομένων, όπως είναι οι σκληροί δίσκοι, όλα αυτά τα συστήματα έχουν περιορισμένο χρόνο ζωής. Και, για παράδειγμα, οι σκληροί δίσκοι έχουν διάρκεια ζωής 5 χρόνων, οι μαγνητικές ταινίες έχουν διάρκεια ζωής γύρω στα 10 χρόνια. Επομένως, το κόστος για μια εταιρεία να αντιγράψει όλα τα δεδομένα και να αγοράσει καινούρια μέσα αποθήκευσης προκειμένου να εξασφαλίσει τα δεδομένα over time είναι πολύ μεγάλο. Ναι, γενικά είναι ένα πολύ συναρπαστικό project. Την πρώτη φορά που το άκουσα ήμουν ακόμη intern στη Microsoft και γενικά ήταν έτσι. Μου άκουσε σαν επιστημονική φαντασία όταν πρώτα άκουσα για το project, ενώ ουσιαστικά τώρα είμαστε στο επίπεδο που σκεφτόμαστε πώς αυτό μπορεί να γίνει υπηρεσία κτλ. Επομένως, συμμετέχω σε όλα αυτά τα στάδια και είναι πολύ. Η επιβράβευση που νιώθεις όταν χτίζεις κάτι από την αρχή και βλέπεις ότι πιάνει τόπο είναι πολύ σημαντική. Και το άλλο μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι ουσιαστικά είμαι μέρος μιας μεγάλης ομάδας. Όπως ανέφερε και η Αγγελική, συνδυάζουμε πολλά disciplines, είναι μια διεπιστημονική. Είναι ένα διεπιστημονικό project, έχουμε μέσα οπτικούς, έχουμε μέσα φυσικούς που ασχολούνται με το φυσικό επίπεδο, με τα optics και πώς θα γράψουμε τα δεδομένα στο γυαλί και πώς θα τα διαβάσουμε. Έχουμε άτομα που δουλεύουν σε machine learning και φυσικά έχουμε άτομα που έχουν background σε systems όπως εγώ. Και γενικά θα συμφωνήσουμε με την Αγγελική προκειμένου να καινοτομήσεις ουσιαστικά πρέπει να περάσεις αυτό το επίπεδο, πρέπει να έχεις μια ομάδα η οποία καλύπτει διαφορετικά disciplines και μέσω αυτής της συνεργασίας μπορείς να πετύχεις πολλά. Ευχαριστούμε. Πάρα πολύ εντυπωσιακό πράγματι. Το γυαλί ακούγεται φουτουριστικό, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είναι τόσο μακριά από ό,τι φαντάζεται κανείς. Λοιπόν, για να δούμε αν η Ναταλή πέρασε τον έλεγχο στο αεροδρόμιο και μπορεί να μας ακούσει. Τον πέρασα. Μπράβο, Ναταλή. Εντάξει. Οπότε είναι η Ναταλή. Μην τρομάξετε, η Ναταλή είναι στο αεροδρόμιο.
Γεια σας και από εμένα. Ευχαριστώ. Γεια σας και από μένα. Θα ξεκινήσω κι εγώ, όπως οι συνάδελφοι πριν από μένα, από το background μου. Αποφύτησα το προπτυχιακό μου πτυχίο, ήταν στο Πανεπιστήμιο Ελλήνων. Έκανα την πτυχιακή μου με τον κύριο Νίκου. Όχι, συγγνώμη. Ναι, με τον κύριο Νίκου. Με τον κύριο Μανή, νομίζω. Με τον κύριο Νομικό. Με τον κύριο Νομικό. Το οποίο, ναι, με τον κύριο Νομικό. Και κάναμε πάνω σε γράφους, κάναμε την πτυχιακή. Πάει λίγος καιρό, σκεφτώ, το ξέχασα. Και στη συνέχεια είχα μια άλλη πορεία, δεν πήγα κατευθείαν σε μεταπτυχιακό, ή μάλλον πήγα για λίγο, αλλά αποφάσισα να ανοίξω κάποια δική μου εταιρεία στην Ελλάδα, η οποία έπεσε μέσω της κρίσης και δυστυχώς λόγω κρίσης δεν πήγε πάρα πολύ καλά. Και επομένως στη συνέχεια είπα, εντάξει, ας γυρίσω να κάνω σπουδές, μου έλειψε η πληροφορική, μου έλειψε ο κώδικας και σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να κάνω και κάτι περισσότερο. Και γύρισα λοιπόν στις σπουδές και έκανα μεταπτυχιακό στην πληροφορική, όπου γράψαμε ένα πάρα πολύ επιτυχημένο, μπορώ να πω, paper με την κυρία Πιτουρά και τον κύριο Τσαπάρα πάνω σε κοινωνικά δίκτυα. Και στη συνέχεια έκανα την πτυχιακή μου στο μεταπτυχιακό με τον κύριο Μανή πάνω σε τεχνολογίες εφαρμογές. Και αυτό ήταν που στην ουσία άνοιξε και τον υπόλοιπο δρόμο μου, γιατί η πτυχιακή μας ήταν πάνω σε ηλεκτροφυσιολογικά σήματα, ηλεκτροκαρδιογραφήματα συγκεκριμένα. Και έτσι ξεκίνησε η πορεία μου στην ανάλυση σημάτων και ανάλυση δεδομένων ηλεκτροφυσιολογικών σημάτων. Ξεκίνησα λοιπόν από εκεί, τελείωσα το μεταπτυχιακό μου και κατευθείαν μετά πήγα στη Γαλλία, όπου συνέχισα, έκανα άλλο ένα μεταπτυχιακό ενός έτους πάνω σε βιοιατρική και βιοπληροφορική. Πολύ δυνατό μεταπτυχιακό, πάρα πολλά μαθηματικά, πάρα πολλά μαθήματα. Έμαθα τα πάντα για βιοιατρική και βιοιατρικές μεθόδους. Και από εκεί στη συνέχεια έκανα μεταπτυχιακό πάνω σε διεπαφές ανθρωπίνου εγκεφάλου μηχανής. Στα αγγλικά είναι Brain Computer Interfaces. Μπορώ να μοιραστώ μαζί σας λίγο ένα μικρό σχηματάκι για να δείτε. Εμένα καταρχήν με συναρπάζει πάρα πολύ το αντικείμενο και σε αυτό συνεχίζω να εργάζομαι τώρα. Για να δω αν μπορώ να μοιραστώ την οθόνη μου και να σας δείξω. Λοιπόν, ελπίζω να βλέπετε το σχήμα στην οθόνη. Αυτό είναι στην ουσία, αυτό ήταν στην ουσία το αντικείμενο του διδακτορικού μου, το οποίο παρουσίασα πριν από 2 χρόνια, πάνω σε BCIs. Λοιπόν, για να μεταφράσω λίγο αυτό που βλέπετε εδώ, οι διαπαφές ανθρωπίνου εγκεφάλου μηχανής έχουν δημιουργηθεί με το σκοπό να δώσουν μία εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας σε ανθρώπους που έχουν σοβαρά προβλήματα κινητικότητας. Συγκεκριμένα, εμείς στοχεύαμε ανθρώπους που είναι τελείως αυτό που λέμε locked in, δηλαδή είναι εντελώς κλειδωμένοι μέσα στο σώμα τους, δεν μπορούν να κινηθούν καθόλου, δεν μπορούν καθόλου να επικοινωνήσουν με το περιβάλλον τους. Συνήθως είναι λόγω κάποιες πάρα πολύ σοβαρής πάθησης ή κάποιου πάρα πολύ σοβαρού ατυχήματος. Και ο σκοπός του μεταπτυχιακού μου ήταν να τους δώσουμε έναν τρόπο να επικοινωνούν χρησιμοποιώντας ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα. Τα ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα είναι σήματα τα οποία τα λαμβάνουμε από τον εγκέφαλο, τοποθετούμε ηλεκτρόδια πάνω στο κεφάλι του ασθενή, του ασθενούς ή του κάποιου χρήστη. Στη συνέχεια λαμβάνουμε το σήμα το οποίο είναι το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα. Εξάγουμε λοιπόν οποιαδήποτε πληροφορία χρειαζόμαστε, πρέπει να κάνω μετάφραση σε live χρόνο και δυσκολεύομαι. Εξάγουμε λοιπόν την πληροφορία την οποία χρειαζόμαστε και στη συνέχεια το σύστημα χρησιμοποιεί αυτή την πληροφορία για να δείξει και να δώσει την ένδειξη στο χρήστη για το αν αυτό που ήθελε να κάνει, κατάφερε το σύστημα να το αποκωδικοποιήσει. Συγκεκριμένα, αν βλέπετε εδώ πέρα, αυτό είναι σαν ένα πληκτρολόγιο, στο οποίο συνεχώς αναβοσβήνανε κάποιες ομάδες γραμμάτων και κάθε φορά που
κάποιο γράμμα το οποίο ο χρήστης θέλει να γράψει εμφανίζεται. Ο εγκέφαλός μας παράγει ένα σήμα, το οποίο αυτό είναι αυτό που μπορούμε εμείς να αποκωδικοποιήσουμε και να καταλάβουμε ότι το γράμμα του χρήστη βρίσκεται μέσα σε αυτή την ομάδα, και ύστερα από 2-3 flash, ύστερα από 2-3 φορές που θα αναβοσβήσει το γράμμα αυτό, μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι το γράμμα το οποίο ήθελε να γράψει ο χρήστης. Το δείχνω αυτό για να καταλάβετε ότι και αυτό είναι ασφαλώς διεπιστημονικό, γιατί για να κάνει κάποιος αυτό το κομμάτι του, ας πούμε, αυτού του κύκλου, πρέπει να έχει πάρα πολύ καλές γνώσεις ανάλυσης σημάτων. Για να κάνει κάποιος αυτό το κομμάτι που είναι η ανάκτηση πληροφοριών, πρέπει να έχει πάρα πολύ πολύ καλές γνώσεις εξαγωγής δεδομένων. Για να κάνει αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι να πάρεις την εξαγωγή των δεδομένων, τα οποία εμείς αποκαλούμε features, και να τα κάνεις πληροφορία, χρειάζεται κάποιος να έχει πολύ καλή γνώση μηχανικής μάθησης. Και στη συνέχεια το feedback είναι επίσης ψυχολογικό, οπότε κάποιος πρέπει να έχει και κάποιες γνώσεις behavioral, δηλαδή πρέπει να καταλάβει τι ακριβώς επίδραση θα έχει αυτό το feedback στο χρήστη και πώς αυτό θα αλλάξει τα σήματα του εγκεφάλου του. Οπότε έχει να κάνει με ψυχολογία και έχει να κάνει πάρα πολύ με νευροεπιστήμη. Επομένως, 4 πεδία συμβάλλουν σε αυτό. Εγώ ήμουν πιο πολύ έξυπνη στα 3 πρώτα, αλλά εν τέλει για να κάνει κάποιος διαπαθές ανθρωπίνου μηχανής πρέπει να έχει και πάρα πολύ καλές γνώσεις νευροεπιστήμης. Επομένως, έμαθα και πάρα πολλά πάνω σε αυτό το τομέα και πλέον θεωρούμε νευροεπιστήμονας περισσότερο. Και αυτό είναι ακόμα έτσι ένα δείγμα του ότι από την πληροφορική μπορεί κανείς να πάει και σε άλλα, ας πούμε, σε άλλα πεδία. Αρκεί να έχει τη θέληση να συνεχίσει να σπουδάζει και να συνεχίσει να μαθαίνει. Αυτό λοιπόν ήταν στο διδακτορικό μου, για το οποίο ασφαλώς μπορώ να σας πω πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι αυτά που κάνω σήμερα στη Facebook. Μόλις τελείωσα το διδακτορικό μου, μέσω ενός κοινού μου συναδέλφου από το χώρο κοινού, από το χώρο του BCI, μου έγινε μία πρόταση να πάω σε μια εταιρεία που τότε ήταν startup και λεγόταν Control Labs, στην οποία ο συνάδελφος μου είπε, «Α, μην κάνεις πια αυτά τα απέσια σήματα που είναι τα ηλεκτρογκεφαλογραφήματα, το μέλλον των BCI είναι στους MIS». Και επομένως μου είπε ότι ήταν σε αυτή την εταιρεία, η οποία αντί να κάνει ηλεκτρογκεφαλογραφήματα και να αναλύει αυτά, αναλύει τα σήματα των μειών, τα οποία επίσης προέρχονται από τον εγκέφαλο, όμως είναι αποκωδικοποιημένα ήδη από το νευρικό μας σύστημα και μπορούμε να εξάγουμε πολύ καλύτερη πληροφορία και πολύ πιο καθαρή πληροφορία από τα σήματα αυτά, χωρίς να έχουμε κανέναν περαιτέρω θόρυβο, ας πούμε, από τον εγκέφαλο, ο οποίος κάνει και άλλες και άλλα πράγματα. Σκέφτεται, για παράδειγμα. Και αυτό λοιπόν είναι που κάνουμε σήμερα. Μετά από 6 μήνες αφού πήγα σε αυτή την εταιρεία, μας αγόρασε κατευθείαν η Facebook. Και τώρα αυτό που κάνουμε ο σκοπός μας είναι να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με υπολογιστές. Το κάνουμε συγκεκριμένα για την AR πλατφόρμα, αλλά αν αυτό που κάνουμε επιτύχει θα το δείτε φαντάζομαι παντού, γιατί θα αντικαταστήσει το ποντίκι, θα αντικαταστήσει το πληκτρολόγιο και πλέον όλα θα γίνονται, θα έχετε απλά να κουνήσετε τα χέρια σας ή ούτε καν να τα κουνήσετε, απλά να ελαφρώς κουνήσετε τα χέρια σας για να δημιουργηθούν αυτά τα σήματα στους μη σας και να μπορέσετε να αντιδράσετε με τον υπολογιστή σας, με τα γυαλιά AR σας που θα έχετε ίσως στο μέλλον κτλ. Και αυτό, και επειδή πάντα εμένα ο σκοπός μου ήταν να βοηθήσω τους ανθρώπους, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η τεχνολογία, γιατί ασφαλώς, ας πούμε, και είναι και πάρα πολύ καλή και πάρα πολύ inclusive, πάρα πολύ, ας πούμε, περιέχει και τους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα, γιατί δεν χρειάζονται να αγοράσουν κάποιο ειδικό ποντίκι ή κάποιο ειδικό πληκτρολόγιο ή να έχουν κάποιο ειδικό τρόπο αλληλεπίδραση με τον υπολογιστή. Αυτό το σύστημα που σχεδιάσουμε θα ωφελήσει και αυτούς. Και θα κλείσω με ένα ανέκδοτο. Όταν βρήκα αυτή τη δουλειά, τη βρήκα μέσω ενός συναδέλφου, όπως σας είπα, ο οποίος δεν τον ήξερα πάρα πολύ καλά. Ήταν, ας πούμε, δεν τον ήξερα πολύ καλά, τον ήξερα μόνο από το πεδίο. Και θυμήθηκα στο μάθημα της κυρίας Πιτουρά και του κυρίου Τσαπάρα, το θυμήθηκα πάρα πολύ καθαρά, που μας λέγανε την ευκαιρία που θα βρείτε για την εργασία σας στο μέλλον, δεν θα τη βρείτε από το one degree, από το άμεσο περιβάλλον σας, αλλά θα τη βρείτε από το second degree ή third degree. Και ακριβώς αυτό έγινε. Και από τότε πάντα το θυμάμαι και γελάω. Θα σε λέω παράδειγμα, Ναταλή, όταν το λέμε στο μάθημα, η Ναταλή! Αυτό θα λέτε. Δουλειά στο Facebook. Έγινε αυτό, λέω, τελικά είχαν δίκιο. Αυτά λοιπόν από μένα, ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ, Νατάλη. Οπότε τελειώσαμε έτσι το πρώτο κύκλο που οι κοπέλες μας μίλησαν για τη πραγματικά πολύ ευρύ και πολύ εντυπωσιακό πράγματα που κάθε μια από αυτές δουλεύει. Οπότε, παιδιά, ήρθε η ώρα να μιλήσετε. Οπότε, αν θέλετε να ρωτήσετε οτιδήποτε, μπορείτε είτε να το γράψετε στο chat, είτε μπορείτε να... Ό,τι σας έκανε εντύπωση ή θέλετε να ρωτήσετε κάτι, μπορείτε είτε να ανοίξετε το μικρόφωνο, είτε να σηκώσετε το χέρι, είτε να γράψετε κάτι στο chat. Μην τρέπεστε, τα κορίτσια εδώ είναι διαθέσιμα για οτιδήποτε ερωτήσεις. Έτσι δεν είναι, παιδιά? Ωραία, λοιπόν. Ασφαλώς και θα ήθελα πάρα πολύ, θα θέλαμε πάρα πολύ να απαντήσουμε ό,τι ερωτήσεις έχετε. Ναι, οπότε, παιδιά, ό,τι έχετε να ρωτήσετε πάνω σε αυτά τα διάφορα που ακούσατε, πολύ... Μην αισθάνεστε άσχημα. Ωραία. Αν δεν υπάρχει ερώτηση, να σπάσω εγώ τον πάγο και να κάνω μία έτσι ερώτηση εκ μέρους των παιδιών. Υπάρχει δυνατότητα πρακτικής, internship στα διάφορα μέρη που δουλεύετε? Ίσως είναι κάτι που να ενδιαφέρει τα παιδιά. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να δουλέψει σε κάποιες από τις εταιρείες που είστε εσείς, στο πανεπιστήμιο που είναι η Αγγελική, υπάρχει τρόπος να δουλέψει? Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα? Μπορούν τα παιδιά, άμα θέλουν, να μιλήσουν μαζί σας ή με κάποια διαδικασία και να έρθουν να δουλέψουν στις εταιρείες ή στο πανεπιστήμιο σας? Οπότε, θα ξεκινήσουμε από την Ευτυχία. Η Ναταλή βλέπω θέλει να μιλήσει, οπότε έφυγε, ξεκίνα εσύ και θα μας πει και η Ναταλή. Όσον αφορά την ECB, ναι, βγάζει συνεχώς trainships. Αρκεί να μπείτε στο site της, στα vacancies, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα job alert και να λαμβάνετε τα email για κάθε vacancy που βγάζει ανά εβδομάδα, για παράδειγμα. Ο γενικός κανόνας είναι ότι ξεκινάς με ένα trainship, μετά παίρνεις ένα short term, που είναι περίπου ένα χρόνο, και μετά κάνεις απλά για internal positions fixed term. Πέρα από την ECB, επειδή έχω ασχοληθεί γενικότερα με ευρωπαϊκά όργανα, Ινστιτούτα και agencies, θέλω να επιστήσω την προσοχή σας ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο. Το ένα είναι το CEDEFO που έχει βάση στη Θεσσαλονίκη. Εγώ ξεκίνησα από εκεί ως trainee και μετά ήρθα. Δηλαδή το trainship στο CEDEFO ήταν που μου άνοιξε την πόρτα για ένα short term αρχικά στην τράπεζα. Και υπάρχει και η ENISA που ήταν στο Ηράκλειο της Κρήτης και αυτή τη στιγμή είναι στην Αθήνα, που είναι πιο πολύ στο κομμάτι των δικτύων, άρα πιο κοντά στην πληροφορική γενικότερα και έχει πολύ περισσότερες θέσεις. Όσον αφορά το training στην ECB, σας καλύπτει τη διαβίωση, σας παρέχει σπίτι δηλαδή, και έχετε και έξτρα μισθό και ιδιωτική ασφάλεια υγείας για ένα χρόνο που διαρκεί. Ωραία. Πολύ ενδιαφέρον, παιδιά. Σημειώστε ευκαιρίες. Ναταλή. Ναι, και εμείς έχουμε ευκαιρίες πρακτικής κυρίως για μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές και είναι στην Νέα Υόρκη. Επομένως, αν θέλετε να έχετε και ένα ωραίο ταξιδάκι και μια ωραία ευκαιρία να ζήσετε και κάπου αλλού για κάποιο χρονικό διάστημα, νομίζω μπορούμε στο τέλος ή κατά τη διάρκεια να μοιραστούμε τα στοιχεία μας. Καλύτερα θα ήταν να με επικοινωνήσετε μαζί μου απευθείας για να σας συστήσω, παρά να πάτε από το... Θα σας στείλω φυσικά και το web page, ας πούμε, της πρακτικής, αλλά θα ήμουν πολύ με μεγάλη μου χαρά να σας συστήσω προσωπικά. Και κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε να πω και κάτι άλλο, μια και θέσατε το θέμα της πρακτικής, να ζητάτε να κάνετε πρακτικές. Είναι όλα πάρα πολύ ωραία αυτά που μαθαίνουμε στο πανεπιστήμιο, αλλά από την πρακτική μαθαίνουμε ακόμα περισσότερα και ακόμα πιο χρήσιμα πράγματα. Εγώ δυστυχώς και κατά κάποιο τρόπο το μετανιώνω, δεν έκανα πρακτική καθόλου όταν ήμουν στα Γιάννα, στο πανεπιστήμιο, στην πληροφορική, και έκανα πρακτική όταν πήγα στη Γαλλία και μου άνοιξαν τα μάτια, που λένε. Ήταν φοβερή εμπειρία. Να ζητάτε να κάνετε πρακτικές και θα παρακαλούσα και τους καθηγητές να το ενθαρρύνετε, γιατί πραγματικά μαθαίνουν από αυτό. Ναι, και αυτό ρώτησα κιόλας, νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε, ναι. Μας πει και η Ανδρομάχη. Ναι, και στη Microsoft έχουμε συνέχεια opening για interns. Μπορούν να δεχόμαστε interns όλο τον χρόνο. Και φυσικά έχουμε διαφορετικά projects εδώ στο Cambridge. Δεν είναι μόνο τα systems. Έχουμε ML group, υπάρχουν τόσα διαφορετικά disciplines και γενικά μπορείτε να βρείτε πληροφορίες online. Αλλά γενικά, σαν συμβουλή,
Είναι πάντα προτιμότερο να απευθυνθείτε προσωπικά εφόσον βρείτε την ομάδα που σας ενδιαφέρει και ξέρετε με τι θα θέλετε να ασχοληθείτε. Είναι προτιμότερο να επικοινωνήσετε προσωπικά μέσω email. Διαφορετικά υπάρχει ένα pool στο οποίο είναι όλες οι αιτήσεις και πρέπει κάποιος να σας βρει στο pool, οπότε είναι πιο εύκολο άμα κάνετε εσείς το ping και δώσετε σήμα έτσι ώστε να σας εντοπίσουμε πιο εύκολα. Ευχαριστώ, Μαντρομάχη. Οπότε να θυμηθώ και πάλι αυτό που είπε πριν η Ναταλή. Τα κορίτσια είναι για, για εσάς τα weak link, κάποιες που απλώς έχετε δει σε αυτή την παρουσίαση. Οπότε είναι, όπως είπε και η Ναταλή, ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσετε έτσι μια πρώτη επαφή. Ωραία, τέλεια. Να πέσεις μας και εσύ, Κωνσταντίνα. Πριν αρχίσεις, ξέχασα να πω... να σου πω χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, λοιπόν, στους Κωνσταντίνους, στις Κωνσταντίνες και τις Ελένες. Οπότε, Κωνσταντίνα, σε ακούμε. Χρόνια πολλά και πολλά. Και εμείς έχουμε θέσεις. Έχουμε και full-time θέσεις. Δηλαδή, αν είστε στο τέλος των σπουδών σας, έχουμε full-time θέσεις για data engineering, machine learning engineering και γενικότερα διάφορες θέσεις, ας πούμε, στο software engineering, για παράδειγμα, για back-end, front-end. Και όχι μόνο στην εταιρεία που δουλεύω, αλλά στο Βερολίνο γενικότερα υπάρχουν πολλές παρόμοιες εταιρείες, ας πούμε, πολλές startup, πολλές θέσεις. Και συγκεκριμένα για internship και εμείς βγάζουμε θέσεις, αλλά νομίζω, όπως είπαν και τα κορίτσια, είναι καλύτερα να επικοινωνείτε με μένα, ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ώστε η αίτησή σας να μην χαθεί κατά κάποιο τρόπο και να έχουμε, ας πούμε, μια πρώτη κουβέντα μαζί και μετά να βοηθήσω να περάσει η αίτησή σας στο επόμενο στάδιο των συνεντεύξεων. Ευχαριστούμε. Αγγελική. Εγώ θα σας απογοητεύσω λιγάκι. Δεν πειράζει. Τα πανεπιστήμια δεν είναι πολλές οι θέσεις για internships. Ειδικά τώρα με το Brexit, μετά Brexit εποχή, έχουν σταματήσει και δεν ξέρω ακόμα ποιο είναι το στάτους με τα πρώην Erasmus ή αυτού του τύπου διακρατικές συμφωνίες, τέλος πάντων, που υπήρχαν. Οπότε από εκεί και πέρα εξαρτάται από το πόσα project υπάρχουν και τι περιθώριο υπάρχει για extra hands. Δηλαδή, έχουμε απασχολήσει κανένα δύο φορές, στα 6 χρόνια σχεδόν που είμαι εδώ, έχουμε απασχολήσει κανένα δύο φορές interns, αλλά αυτό ήταν πολύ συγκεκριμένο. Δηλαδή, δεν είναι πολύ συχνό το φαινόμενο, τουλάχιστον στο δικό μας εργαστήριο. Οπότε, λυπάμαι πολύ γι' αυτό. Βίρεζε, ακούσαμε 4 θετικά νέα. Ωραία, σας ευχαριστούμε. Βλέπω ότι πριν προχωρήσουμε στην επόμενο κομμάτι της κουβέντας μας, υπάρχουν 2 ερωτήσεις. Νομίζω είναι παρόμοιες και υπάρχει ένας προβληματισμός από τα παιδιά. Αν θα τα συμβουλεύατε για να ακολουθήσουν, να πάνε να δουλέψουν πρώτα και να δουν τι τους ενδιαφέρει, να ξεκινήσουν ένα μεταπτυχιακό. Όπως καταλαβαίνω, η γενική ερώτησή τους είναι... Τι πιστεύετε ότι ένας φοιτητής που τελειώνει το πανεπιστήμιο είναι καλύτερα να κάνει? Να ξεκινήσει το μεταπτυχιακό, να αρχίσει κάπου να δουλεύει? Ένα μεταπτυχιακό θα του φανεί χρήσιμο? Οπότε δεν ξέρω, ας ξεκινήσουμε. Δεν ξέρω ποιος θέλει να ξεκινήσει. Θες να μας πεις εσύ, Αγγελική, που είσαι και στην οθόνη μας πρώτη. Okay, λοιπόν, την είδα και εγώ την ερώτηση και με γύρισε πολλά χρόνια πίσω, την εποχή που και εγώ τελειώνα και έψαχνα ποιο θα είναι το επόμενο μου βήμα. Γνώμη μου είναι ότι δεν είναι απαραίτητο να ξεκινήσει κανείς το μεταπτυχιακό αμέσως μετά τις προπτυχιακές σπουδές και ότι αν κάποιος ξέρει μέσα του αυτό που τον παθιάζει, αυτό που τον ενθουσιάζει και αυτό που πιστεύει ότι θέλει να δουλέψει και βρει δουλειά σε οποιαδήποτε χώρα, ότι μπορεί να ξεκινήσει με αυτό. Δηλαδή, η δουλειά πιστεύω ότι... πολλές φορές υποκαθιστά αντάξια κάποιες μεταπτυχιακές σπουδές. Από την άλλη, βέβαια, συνήθως όταν τελειώνει κάποιος τη σχολή, συνήθως δεν γνωρίζει ακριβώς. Λίγοι είναι αυτοί που είναι πολύ συνειδητοποιημένοι σχετικά με το αυτό που θέλουν να κάνουν. Και επίσης, εξαρτάται σε τι χώρα πηγαίνει κάποιος, πού θέλει να ζήσει. Για παράδειγμα, ξέρω ότι στην Ελλάδα πλέον το μεταπτυχιακό θεωρείται ένα must. Την εποχή που το έκανα εγώ, που είναι πολλά χρόνια πίσω, ξεκίνησα το μεταπτυχιακό το 2004, για να καταλάβετε πόσο μεγάλη είμαι, τότε δεν είμαστε πολλοί οι άνθρωποι που κάναμε μεταπτυχιακό. Με τα χρόνια αυτό άλλαξε. Εμένα με βοήθησε, με την έννοια όμως ότι εγώ ήξερα με τι περίπου ήθελα να ασχοληθώ και αυτό που με βοήθησε να κάνω είναι να...
αποκτήσω πιο εξειδικευμένες γνώσεις με τον τομέα που σκόπευα να απασχοληθώ. Οπότε με αυτή την έννοια θεωρώ ότι είναι αρκετά χρήσιμο. Mm-hmm. Αλλά δεν υπάρχει μία υποχρεωτική κατεύθυνση γενικά. Ναι, την γνώμη μου. Προσωπικό. Ναι. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει κάποια άλλη να σχολιάσει πάνω στο... Ναι. Ναι, συγγνώμη, συνήθως σηκώνω χέρι, αλλά ναι, θα ήθελα να σχολιάσω. Αν... Ναι, ναι. Συγγνώμη, στοιχεία μας σου πήρα τη σειρά. Όλες θα μιλήσεις που είναι αφόρτης. Ξεκίνα εσύ καλύτερα. Ναι, εγώ ήθελα να πω ότι εγώ αμέσως μετά το προπτυχιακό ξεκίνησα με το πτυχιακό υποεξωτερικών πιέσεων και δεν ήταν πολύ καλή επιλογή, δεν έπρεπε να το κάνω. Ήθελα, αλλά είναι, έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Εγώ δεν, ήθελα να κάνω ένα μικρό διάλειμμα και να ξεκινήσω μετά και το περιβάλλον μου θεώρησε ότι ήταν σωστό να με πιέσει, να μπω κατευθείαν στο μεταπτυχιακό και δεν ήταν πολύ καλή επιλογή γιατί ήμουν κουρασμένη από το... από τα προπτυχιακά μαθήματα και ήθελα να κάνω κάποια άλλα πράγματα. Αυτό που θεωρώ ότι είναι πιο σημαντικό δεν είναι καλύτερα να πάω με το πτυχιακό ή να πιάσω μια δουλειά. Το πιο σημαντικό είναι να ξέρετε τι θέλετε να κάνετε και νομίζω το είπε και η προηγούμενη συνάδελφος. Δεν το ξέρει και δεν είναι πολύ εύκολο αυτό καμιά φορά. Καμιά φορά κάποιοι ξέρουν ακριβώς τι θέλουν να κάνουν και ξέρουν ακριβώς που πρέπει να πάνε και είναι πολύ πιο εύκολο για αυτούς γιατί θα ψάξουν να βρουν τι χρειάζεται να κάνουν για να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο. Αλλά επειδή και η πληροφορική είναι ένα αντικείμενο το οποίο είναι τόσο ευρύ που προσφέρει πάρα πολλές επιλογές και ειδικά στο προπτυχιακό είναι τόσο πολλά τα πράγματα τα οποία μπορεί να γίνει κανείς μετά από το προπτυχιακό μάθημα, καλύτερα είναι να ψάξει κανείς τι θέλει να κάνει, να ξεκινήσει να διαβάσει άρθρα πάνω σε αντικείμενα τα οποία θα μπορούσε να πάει, ας πούμε, από την πληροφορική προς αυτά. Και αφού δεν χρειάζεται να και κάτι πολύ συγκεκριμένο, εγώ ήξερα κάποια στιγμή αρκετά γρήγορα ότι ήθελα να κάνω κάτι με ιατρική και βιοπληροφορική. Και επειδή δεν ήξερα ακριβώς τι, ξεκίνησα να κάνω μεταπτυχιακά και ξεκίνησα μετά στη Γαλλία και έκανα πρακτική. Και εκεί έτσι κατάλαβα τι ήθελα να κάνω. Οπότε υπάρχουν και τρόποι, δεν χρειάζεται να ξέρετε ακριβώς, αλλά υπάρχουν τρόποι να ξέρετε περίπου τι θέλετε να κάνετε. Συνεχίστε τις σπουδές σας, κάντε κάποιο μεταπτυχιακό, γνωρίστε, μιλήστε με ανθρώπους, μιλήστε με συναδέλφους, μιλήστε με καθηγητές. Μην τρέπεστε. Όλοι ντρεπόμαστε και εγώ ντρεπόμουν προπτυχιακή όταν ήμουνα. Δεν χρειάζεται να ντρέπεστε. Η άποψή σας μετράει πάρα πολύ και η άποψή σας για το τι θα κάνετε στη ζωή σας είναι αυτή που μετράει περισσότερο από όλες τις απόψεις όλων των υπολείπων γύρω σας. Επομένως, μιλήστε στους γύρω σας, πάρετε πολλές γνώμες, ρωτήστε και αποφασίστε μόνοι σας τι θέλετε να κάνετε και αυτό θα σας οδηγήσει, πιστεύω, φυσικά σε ένα επόμενο βήμα. Ευχαριστούμε. Οπότε, Έφη. Θα πω ότι ανήκω στην κατηγορία των «δεν ξέρω τι θέλω να κάνω» μετά το πτυχίο. Οπότε, αυτό που έκανα, εγώ σπούδασα στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά αρχικά και γύρισα στα Γιάννενα, γιατί είμαι από τα Γιάννενα. Και ξεκίνησα με την εκπαίδευση, που ήταν το εύκολο μονοπάτι, ειδικά εκείνη την περίοδο. Και κάποια στιγμή βρήκα ένα call μέσα από το Γραφείο Διασύνδεσης, αν θυμάμαι καλά, του Πανεπιστημίου, που τέλος πάντων έκανα αίτηση και πήγα για ένα εξάμηνο πρακτικής στη Γαλλία, σε ένα πανεπιστήμιο, όπου εκεί δούλεψα ερευνητικά πάνω σε βάση δεδομένων. Και εκεί κατάλαβα τι ήθελα να κάνω. Της αρχής ήθελα να κάνω μεταπτυχιακό, αλλά δεν ήξερα τι ακριβώς μεταπτυχιακό να κάνω. Οπότε, τελειώνοντας την πρακτική στη Γαλλία, άρχισα να κάνω αιτήσεις, με στόχο όμως τα Γιάννενα, γιατί ήθελα να γυρίσω πίσω στην πόλη. Θυμάμαι ότι πριν κάνω την αίτηση, είχα ψάξει στο site να δω γιατί δεν είχα επαφή με τους καθηγητές στο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και είχα δει ότι η κυρία Πιτουρά ήταν αυτή που ήταν υπεύθυνη για τις βάσεις δεδομένων, οπότε της έστειλα ένα email και της ζήτησα να μιλήσουμε πρώτα, να της εξηγήσω ποια είμαι, ποιο είναι το background μου και να μου εξηγήσει και εκείνη από την πλευρά της λίγο πώς είναι τα πράγματα στο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Και νομίζω ότι υπήρξε μια χημεία μεταξύ μας και ήταν η αιτία που έκανα μετά αίτηση στο Πανεπιστήμιο.
Και έτσι συνέχισα με το μεταπτυχιακό πάνω στις βάσεις δεδομένων και με την κυρία Πιτούρα και στην ανάκτηση πληροφορίες και recommendation systems. Οπότε γενικά πιστεύω ότι θα συμφωνήσω με την Αταλή σε αυτό που είπε, ότι μία πρακτική πάντα βοηθάει. Πιστεύω ότι το αρνητικό, τουλάχιστον αυτό που βλέπω εγώ μετά από τόσα χρόνια στο εξωτερικό, είναι το αρνητικό στην Ελλάδα ότι τα παιδιά δεν κάνουν πρακτική όσο είναι φοιτητές ή τουλάχιστον με το που τελειώνουν αμέσως στο πτυχίο, γιατί αυτό θα τους βοηθούσε αρκετά για να κατασταλάξουν τι θέλουν να κάνουν αργότερα. Και ουσιαστικά αυτοί που είναι στο εξωτερικό, αν αποφασίσετε κι εσείς να φύγετε στο εξωτερικό, έχουν το προβάδισμα, γιατί ήδη κάνουν πρακτικές κατά τη διάρκεια σπουδών τους. Τώρα υπάρχει μία άλλη ερώτηση στο chat που ήθελα να απαντήσω, που λέει σχετικά με τη γλώσσα. Προσωπικά έχω 6 χρόνια στη Γερμανία και δεν ξέρω γερμανικά. Γιατί δουλεύω σε ευρωπαϊκό οργανισμό που η κύρια γλώσσα είναι τα αγγλικά. Και ένα μικρό διάστημα που ήμουν και εγώ στο Βερολίνο σε startup, δούλευα και εκεί με αγγλικά. Οπότε δεν είχα ποτέ το χρόνο ουσιαστικά να καθίσω και να αφοσιωθώ στη γλώσσα. Ωραία, οπότε απάντησες και την επόμενη ερώτηση. Δεν ξέρω αν θέλει η Κωνσταντίνα να μιλήσει πάλι γι' αυτό, να μας πει κάτι για τις δύο ερωτήσεις που είναι στον αέρα, για τα μεταπτυχιακά και τα γερμανικά που... Ναι. Τώρα διαβάζω και εγώ τις ερωτήσεις. Εγώ σημείωσα ότι πιστεύω ότι ήμουν από τους τυχερούς κατά μία έννοια που μετά το προπτυχιακό πρόγραμμα ήξερα περίπου τι θέλω να κάνω. Θυμάμαι συγκεκριμένα στο τελευταίο έτος είχα το μάθημα του κύριου Τσαπάρα για την εξόρυξη δεδομένων, data mining, και παρόλο που υπήρχαν πολλά μαθήματα τα οποία ήταν πολύ ενδιαφέροντα, όταν έκανα αυτό το μάθημα τότε κατάλαβα ότι αυτός είναι ο τομέας που θέλω να συνεχίσω και η αλήθεια είναι σε αυτόν έμεινα και για το μεταπτυχιακό, για το διδακτορικό και τώρα στη δουλειά αυτή είναι η κατεύθυνση, εξόρυξη και μηχανική μάθηση. Θα σχολιάσω και λίγο από αυτά που είπαμε τώρα στη συζήτηση. Για παράδειγμα, συμφωνώ απόλυτα ότι μεταξύ του προπτυχιακού, μεταπτυχιακού, δουλειάς, διδακτορικού κτλ. Εγώ δεν έκανα διαλύματα, αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να κάνετε κάποιο διάλειμμα, όχι απλά και μόνο για ξεκούραση, αλλά και για να δείτε και τις επιλογές σας και τι είναι αυτό που σας ενδιαφέρει, ποιο επόμενο βήμα που έχει νόημα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό θα το άλλαζα στο παρελθόν, να έκανα λίγο μεγαλύτερα διαλύματα, να μην ξεκινούσα, ας πούμε, την επόμενη σπουδή κατευθείαν. Για τα γερμανικά, εγώ μιλάω λίγο γερμανικά, αλλά η αλήθεια είναι δεν μιλάω στη δουλειά, γιατί οι περισσότεροι δεν είμαστε Γερμανοί. Οπότε, ακόμα και να μιλούσα γερμανικά, δεν θα χρειαζόταν, γιατί οι υπόλοιποι, ας πούμε, που προσλαμβάνουμε, μπορεί να είναι μόλις να έχουν φτάσει στο Βερολίνο και τώρα να ξεκινάνε τη ζωή τους εκεί, οπότε και δεν ξέρουν γερμανικά. Και συνήθως μιλάω γερμανικά σε άλλες περιπτώσεις, ξέρω εγώ, στο σούπερ μάρκετ, στο γιατρό κτλ., αλλά όχι στη δουλειά. Και οι ορολογίες, εντάξει, είναι όλες τα αγγλικά έτσι κι αλλιώς, οπότε σίγουρα πιστεύω είναι μεγάλο βαντάζ να μιλάτε την τοπική γλώσσα, αλλά όχι τόσο μεγάλο βαντάζ για να βρείτε τη δουλειά, απλά για να υπάρχει, ας πούμε, καλύτερη ποιότητα ζωής αργότερα. Ένα άλλο που σημείωσα, ναι, ότι και εγώ πιστεύω τα internship είναι πολύ σημαντικά. Το μεταπτυχιακό, εγώ επίσης το θεωρώ σημαντικό, γιατί θα σας δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε, τώρα που προσλαμβάνουμε καινούριους εργαζομένους στη δουλειά και διαβάζω βιογραφικά και βοηθάω με τις συνεντεύξεις κτλ. Μπορώ να πω ότι σχεδόν όλα τα βιογραφικά έχουν ένα μεταπτυχιακό, σχεδόν όλοι οι άνθρωποι, ας πούμε, που κάνουν αίτηση. Και πιστεύω ότι, εντάξει, δεν έχω, ας πούμε, και την καλύτερη εμπειρία για να το πω αυτό, αλλά κατά τη δική μου άποψη τα μεταπτυχιακά δεν είναι τόσο ειδικά για να πούμε ότι μπορεί να μην ξέρετε ακριβώς τι θέλετε και καλύτερα να τα αποφύγετε. Τα μεταπτυχιακά είναι σχετικά πιο ειδικά από το προπτυχιακό, αλλά δεν είναι πια σε ένα τόσο μικρή ερευνητική περιοχή που μπορεί να το ξεκινήσετε, να μην σας αρέσει και να το μετανιώσετε. Το δικό μου μεταπτυχιακό, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη πραγματικά είχε πάρα πολλά κομμάτια και data mining και data management, και πολλοί από τους φίλους και συναδέλφους έχουν ακολουθήσει πολύ διαφορετικές πορείες, αλλά πήραν πολύ καλά εφόδια από το μεταπτυχιακό. Και πιστεύω ότι αν κάνετε αίτηση για δουλειά θα το κοιτάξουν σίγουρα, τον έχετε ένα μεταπτυχιακό. Νομίζω τα κάλυψα αυτά που ήθελα να πω. Δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να συμπληρώσει κάτι σε αυτόν τον κύκλο, ότι τον ερωτήσω με τα μεταπτυχιακά. Με τα μεταπτυχιακά όχι, αλλά υπάρχει μια συγκεκριμένη ερώτηση για την τράπεζα.
Όσον αφορά την τράπεζα, γενικά βγάζουν συνεχώς trainship και πρέπει να κοιτάτε όχι μόνο τα trainship που αφορούν το IT τμήμα, αλλά γενικότερα, γιατί μπορεί να είναι κάποιο trainship, για παράδειγμα, στα backnotes και να ζητάνε πτυχίο πληροφορικής. Οπότε πρέπει να διαβάζετε πάρα πολύ καλά το call. Ένα είναι αυτό. Τώρα, γενικότερα, όσο περνάνε τα χρόνια, βλέπω ότι υπάρχει μία αύξηση των προσόντων. Οπότε, είναι, τουλάχιστον δεν είμαι στο HR, αλλά βλέπω τα παιδιά που έρχονται για trainship, που έχουν σχεδόν όλοι μεταπτυχιακά, που έχουν μια αλφα εμπειρία κλπ. Εξαρτάται που κάνεις αίτηση, θα έλεγα, για το πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι. Εξαρτάται αν έχεις για το μεταπτυχιακό, θα το έβαζα με ένα ερωτηματικό, γιατί δεν είναι προαπαιτούμενο. Εξαρτάται το πόσο κοντά είναι το βιογραφικό σου στο call, γιατί αυτό που γίνεται με την τράπεζα είναι ότι όλα τα βιογραφικά περνάνε πρώτα από ένα σύστημα που διαβάζει τις λέξεις και με βάση τις λέξεις σου δίνει ένα βαθμό και αν περάσεις το βαθμό αυτό μετά πάει στο HR. Οπότε θα πρέπει κάθε φορά που κάνεις αίτηση θα πρέπει να αλλάζεις το βιογραφικό και να χρησιμοποιείς λέξεις κλειδιά από το call. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και πιστεύω ότι αν ξεκινήσετε, δεν ξέρω για την ΕΚΤ, αλλά θεωρώ ότι αν ξεκινήσετε με μια πρακτική σε ένα πιο μικρό ευρωπαϊκό όργανο, agency, και έπειτα, δηλαδή έχετε ένα εξάμηνο ήδη, ένα χρόνο κάπου αλλού και μετά κάνετε για την τράπεζα, θα είναι πιο εύκολο. Έτσι πιστεύω. Ευχαριστούμε, Έφη. Οπότε, να τονίσω και εγώ αυτό που πει η Έφη, ότι είναι σημαντικό όταν κάνετε αυτές τις αιτήσεις να διαβάζετε πολύ καλά το call, γιατί, δηλαδή, να αφιερώνετε λίγο χρόνο να διαβάσετε για πού κάνετε αίτηση. Να μην στέλνετε το ίδιο βιογραφικό παντού. Είναι καλό να έχετε μια εικόνα για το πού κάνετε αίτηση, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δείχνει ότι και εσείς ενδιαφέρεστε για τη δουλειά στην οποία κάνετε αίτηση. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο σχόλιο πάνω σε αυτό. Υπάρχουν κάποιες ακόμα ερωτήσεις. Ένα μόνο σχόλιο θα ήθελα να κάνω, το οποίο δεν ξέρω. Δεν έχω όλα τα δεδομένα προφανώς για να θεωρήσω ότι είναι έτσι όπως το λέω, αλλά αυτό που έχω αντιληφθεί από φίλους γνωστούς είναι ότι πολλές φορές παίζει ρόλο το να σε πάρουν σε μια δουλειά ή σε κάποιο διδακτορικό ποια πανεπιστήμια έχεις τελειώσει. Δηλαδή, έχω διαπιστώσει από πολλούς φίλους ότι ήταν πιο εύκολο να βρουν δουλειά σε μια χώρα όπως η Γερμανία ή όπως η Αγγλία όταν προηγουμένως είχαν κάνει μεταπτυχιακό ή κάποιο μέρος των σπουδών τους στη χώρα την ίδια ή έστω κάποιο internship. Αυτό λειτουργούσε, άνοιγε πιο εύκολα τις πόρτες, γιατί λειτουργούσε σαν μία εγγύηση ότι αυτό το άτομο που μπορεί να έρχεται να προέρχεται από την Ελλάδα ή από ένα άγνωστο σε πολλούς πανεπιστήμιο δυστυχώς, παρόλα αυτά όμως αυτό το άτομο έχει καταφέρει, έχει κάνει ένα internship, υπάρχει σε αυτή τη χώρα, είναι αξιόπιστο. Λειτουργεί δηλαδή σαν ένα ακόμα τρόπο διαπίστευσης της ικανότητας του ατόμου, σαν ένα μέσο εμπιστοσύνης. Δεν είμαι 100% σίγουρη για αυτό που λέω. Είναι απλά η εμπειρία μου σε σχέση με το πώς γνωστοί μου βρήκανε δουλειές. Βοήθησε σε πολλές περιπτώσεις αυτοί που είχαν δηλαδή κάποιο μεταπτυχιακό στην ίδια χώρα ή κάποιο internship στην ίδια χώρα, βρήκανε πιο εύκολα δουλειά σε σχέση με άλλους που δεν είχαν. Μπορεί όμως και να ήταν τυχαίο, το δείγμα μου δεν είναι τόσο μεγάλο. Στην περίπτωσή μου, για παράδειγμα, δεν έπαιξε κανένα ρόλο. Βλέπω έχει σηκώσει το χέρι, Ανδρομάχη. Υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις. Παιδιά, δεν σας ξεχνάμε, τις διαβάζουμε τις ερωτήσεις σας. Απλώς προσπαθούμε να τελειώσουμε τον πρώτο κύκλο. Και επίσης, είχαμε έτσι μια ροή για την συζήτηση αυτή, αλλά νομίζω, δεν ξέρω αν συμφωνούν και οι κοπέλες, νομίζω είναι καλύτερα να το κάνουμε διαδραστικά. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς. Οπότε. Ναι, ναι. Ωραία. Οπότε, Ανδρομάχη, νομίζω. Ναι, θα ήθελα να σχολιάσω πάνω σε αυτό πολύ αγγελική. Νομίζω είμαι το παράδειγμα, επειδή έχω τελειώσει τα πάντα στα Γιάννενα και παρόλα αυτά δουλεύω στη Microsoft και δεν είχα καθόλου προηγούμενη εμπειρία στο εξωτερικό, το internship. Επομένως, νομίζω ότι αυτό είναι πιο πολύ φήμη, το ότι τα μεγάλα πανεπιστήμια σου βρίσκουν πιο εύκολη δουλειά ένα τίτλο σπουδών από ένα καλό πανεπιστήμιο, σαν σου βρίσκει πιο εύκολα δουλειά. Νομίζω ότι αυτό είναι μέρη αλήθεια.
Θεωρώ ότι σου ανοίγει πιθανόν πιο εύκολα τις πόρτες, όπως είπες, Αγγελική. Αλλά από εκεί και πέρα, όσοι φτάνουν μέχρι τη συνέντευξη, ουσιαστικά είναι ισότιμοι και κρίνονται το ίδιο και ουσιαστικά εσύ ο ίδιος είσαι υπεύθυνος για την εικόνα που θα δώσεις και οι ικανότητές σου είναι αυτές που θα αξιολογηθούν για να σου δώσουν τη δουλειά ή όχι. Και όχι το πανεπιστήμιο και όχι ο τρόπος που μιλάς στα αγγλικά, όχι... Είναι, ναι, και πηγαίνοντας στο άλλο θέμα της γλώσσας, παρόλο που είμαι στην Αγγλία και ουσιαστικά χρησιμοποιώ αγγλικά, λίγο πολύ όλοι ξέρουμε αγγλικά, παρόλα αυτά δεν ήμουν ποτέ fluent speaker, επομένως πάντα είχα θέμα, ήμουν πάντα ντροπαλή, το τρόπο που θα μιλήσω κτλ. Δεν παίζει κανένα ρόλο, σημασία έχει να μπορείς να συνεννοηθείς, είναι όλοι πάρα πολύ ανοιχτοί, πάρα πολύ δεκτικοί. Είναι σημαντικό να μπορείς να επικοινωνήσεις με τους συναδέλφους σου και από εκεί και πέρα δεν παίζει ρόλο το αν θα έχεις προφορά, το αν θα χρησιμοποιήσεις sophisticated λέξεις και επομένως ναι, γενικά νομίζω ότι αυτά είναι σκαλώματα που μπορεί να έχει κάποιος στο μυαλό του τα πρώτα στάδια της καριέρας του και είναι απλά μύθος. Αυτά από μένα. Προσθέσω ότι τα κορίτσια δείχνουν ότι θα ήθελα, συγγνώμη, να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με αυτό που είπε η Ανδρομάχη, γιατί είχα ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Ήξερα αγγλικά, αλλά ποτέ δεν ένιωθα άνετη με τα αγγλικά μου. Και στο ΣΕΝΤΕΦΟΚ, παρόλο που ήταν ένας ευρωπαϊκός οργανισμός, επειδή ήταν στη Θεσσαλονίκη, ουσιαστικά μεταξύ μας μιλάγαμε ελληνικά στο IT department, γιατί όλοι ήταν Έλληνες και οι ξένοι ήταν μόνο στο core business. Οπότε όταν ήρθα στην Φραγκφούρτη την πρώτη χρονιά, ήταν σαν να ήμουν μέσα στη θάλασσα και να προσπαθούσα να ακολουθήσω. Είχα ζητήσει βοήθεια ακόμα και το πώς θα πρέπει να συντάξω ένα email με σωστή ορολογία, έτσι ώστε να πάει σε συναδέλφους, γιατί εκείνη την περίοδο δούλευα στο web team και έπρεπε να μιλάω με το press office που ήταν fluent στα αγγλικά όλοι. Θέλω να πω το εξής, ότι υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες όσο είστε φοιτητές να πάτε ταξίδια, τώρα με COVID όχι, αλλά αργότερα πιστεύω θα είναι εφικτό πάλι και να συμμετέχετε σε training. Για παράδειγμα, είναι τα Youth in Action, τα οποία είναι χρηματοδοτούμενα από το Erasmus Plus, τα οποία είναι free. Μπορείτε να πάνω σε διαφορετική θεματολογία, αλλά ο στόχος για εσάς θα είναι περισσότερο και να κάνετε network, φυσικά, να γνωρίσετε ανθρώπους από διαφορετικές χώρες και να δείτε λίγο το mentality σε ένα πιο casual framework. Αλλά ο στόχος σας θα είναι να μιλάτε. Εμένα με βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Κάνοντας έτσι τέτοιου τύπου training, προσπαθούσα να συμμετέχω, να μιλάω και να λυθεί η γλώσσα μου στα αγγλικά. Αντίστοιχα, πιστεύω ότι θα υπάρχουν και σε άλλες χώρες, αν σας ενδιαφέρει. Ναι, και εγώ απλώς ήθελα να συμπληρώσω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι κανείς καλός αυτό που κάνει και για μένα αυτό είναι το κύριο κριτήριο. Ούτε το πόσο καλά κανείς μιλάει αγγλικά, ούτε το πανεπιστήμιο, το τίτλο του πανεπιστήμιο που το έχει πάρει, γιατί να έχετε υπόψη σας ότι αυτοί που διαβάζουν τα βιογραφικά σας είναι έξυπνοι άνθρωποι. Και πολλές φορές και συνήθως μπορούν να δουν πέρα από τα χαρτιά και τους τίτλους, να μιλήσουν μαζί σου. Και αν πραγματικά κάποιος είναι καλός και έχει ταλέντο, θα τα καταφέρει, γιατί πραγματικά είναι και σε συμφέρον και αυτού που θα κάνει την πρόσληψη να πάρει κάποιον καλό. Οπότε, να ενώσω και εγώ τη φωνή μου της κοπέλης, μη φοβάστε. Και η αυτοπεποίθηση είναι κάτι που συχνά μας λείπει σε όλους μας και είναι κάτι που κανείς το αποκτά ίσως με το χρόνο ή προσπαθεί να το αποκτήσει με το χρόνο. Λοιπόν, αυτά. Υπάρχουν διάφορες ερωτήσεις. Ναι, δεν ξέρω αν θέλει κανείς να προσθέσει κάτι. Πολύ γρήγορα να προσθέσω κι εγώ. Συμφωνώ απόλυτα για την αυτοπεποίθηση και ότι δεν είναι τόσο σημαντικό, ας πούμε, να έχουμε προφορά κτλ. Επίσης, ένα άλλο κομμάτι που εμείς κοιτάμε πολύ όταν κάνουμε συνεντεύξεις, φυσικά το κάποιος να είναι καλός στη δουλειά του, αλλά είναι εξίσου σημαντικό το κάποιος να έχει πολύ όρεξη να μάθει μια δουλειά. Αυτό φαίνεται πολύ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Όταν ένας, ας πούμε, συνάδελφος, κάποιος που κάνουμε συνέντευξη, έχει πολύ όρεξη, έχει ψάξει, ας πούμε, το αντικείμενο και μόνος του, έχει μάθει πράγματα μόνος του,
Δεν είναι απαραίτητο η εκμάθηση να έχει γίνει μέσω πανεπιστημίου. Φυσικά και πολλές φορές είναι ίσως καλύτερα, ίσως πιο βολικό να έχει γίνει έτσι, αλλά φαίνεται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ποιος έχει πολύ όρεξη και έχει μαζέψει, ας πούμε, γνώσεις. Και επίσης και το cultural fit είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή το να υπάρχει καλή επικοινωνία στη συνέντευξη, να δείξουμε ότι δείχνουμε κατανόηση, ότι έχουμε όρεξη για δουλειά, ότι έχουμε όρεξη να συνεννοηθούμε με τους συναδέλφους μας, να έχουμε team spirit. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πιστεύω ότι είναι εξίσου σημαντικά και είναι τα πράγματα που μετά, αφού τελειώσει η συνέντευξη, με τους συναδέλφους μου πραγματικά σε αυτό το κομμάτι μένουμε. Δηλαδή, φυσικά μας ενδιαφέρει κάποιος να έχει τις γνώσεις, αλλά είναι πολύ σημαντικό αν έχουμε και fit πιο σε επίπεδο κουλτούρας, να το πω έτσι. Ευχαριστούμε. Ωραία. Τώρα δεν ξέρω, υπάρχουν μια σειρά από ερωτήσεις. Εγώ θα τις έβαζα σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα αφορά εξωτερικό ή Ελλάδα και το δεύτερο διαφορετικό ερώτημα είναι προσωπική ζωή ή πως κανείς είναι ευτυχισμένος από τη δουλειά του και παράλληλα σε νοιάζει και άλλα πράγματα. Οπότε ας ξεκινήσουμε από τον πρώτο κύκλο που αφορά την Ελλάδα versus εξωτερικό. Να ξεκινήσω εγώ βλέποντας ότι διάλεξα 5 κορίτσια από το εξωτερικό, όχι ότι δεν υπάρχουν 5 εξίσου και πολύ περισσότερα λαμπρά κορίτσια και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Απλώς στον πρώτο κύκλο αυτό ομιλιών, ελπίζω να το συνεχίσουμε, είπα να έχουμε έτσι μια διαφορετικότητα, να έχουμε κορίτσια που δουλεύουν σε διαφορετικούς τομείς, σε διαφορετικά μέρη του κόσμου, έτσι απλώς για να δείξουν, έτσι σαν ένα μήνυμα, ότι κοιτάξτε πόσο πολλά πράγματα μπορείτε να κάνετε και πόσο διαφορετικά πράγματα μπορείτε να κάνετε με ένα πτυχίο πληροφορικής και ένα πτυχίο και κάποιες σπουδές που να έχουν σχέση και με το τμήμα μας. Οπότε αυτό ήταν το βασικό μου κριτήριο και σε καμία περίπτωση αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αντίστοιχα λαμπρά κορίτσια και αγόρια στην Ελλάδα. Αυτή ήταν έτσι μια δική μου πρώτη παρατήρηση. Και το Ελλάδα εξωτερικό λοιπόν, οπότε πείτε μας και λίγο την προσωπική σας εμπειρία, γιατί φύγατε, πώς βλέπετε τα πράγματα. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να ξεκινήσει αυτή τον κύκλο. Νομίζω υπήρχαν σχετικές ερωτήσεις. Ξέρω. Μπορώ να ξεκινήσω. Βεβαίως. Χαζεύω και εγώ τις ερωτήσεις. Ναι. Νομίζω ότι ένας από τους λόγους που έφυγα είναι ότι απλά ήθελα να δω πώς είναι, ας πούμε, και στο εξωτερικό, πώς είναι να δουλεύεις στο αντικείμενό μας, ποια είναι η κατάσταση, ποιες είναι οι απολαβές, γενικότερα να έχω, ας πούμε, και την εμπειρία του εξωτερικού. Ταυτόχρονα, ένα άλλο, ας πούμε, κίνητρο που είχα είναι ότι έφυγα για να κάνω το διδακτορικό μου. Και ήθελα να κάνω το διδακτορικό μου και ταυτόχρονα να έχω απολαβές, που αυτό δεν είναι πάντα εφικτό στην Ελλάδα, το να υπάρχει να αντιμετωπίζεις σαν μισθωτός, ας πούμε, κάνοντας το διδακτορικό σου. Οπότε αυτό ήταν, ας πούμε, το κύριο κίνητρο, τουλάχιστον τότε. Και ένα από τα κίνητρα που έμεινα είναι ότι γενικότερα, ας πούμε, μου αρέσουν καινούργιες εμπειρίες, οπότε θα το συνιστούσα. Και εξαρτάται από τον καθένα τώρα για πόσο καιρό θα ήθελε να μείνει στο εξωτερικό, να επιστρέψει πίσω κτλ. Όσον αφορά τη γλώσσα, που βλέπω μια ερώτηση για τη δεύτερη ξένη γλώσσα, είμαστε, πιστεύω, από τους τυχερούς στον τομέα της πληροφορικής που αυτό δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα. Το αν θα την ξέρετε την τοπική γλώσσα από πριν, αν θα τη μάθετε κατά τη διάρκεια ή και αν δεν θα τη μάθετε και καθόλου σε πολλές περιπτώσεις. Συγκεκριμένα για το Βερολίνο, επειδή είναι έτσι ιδιαίτερη πόλη και δεν είναι όπως κάποιες άλλες πόλεις της Γερμανίας που είναι λίγο πιο παραδοσιακές. Γνωρίζω πολύ κόσμο που ήδη δεν έχει μάθει γερμανικά ή είναι σαν εμένα που ξέρει κάποια γερμανικά, αλλά όχι σε επαγγελματικό επίπεδο. Οπότε πιστεύω ότι εκεί τα πράγματα είναι σχετικά χαλαρά. Κοιτάω. Θα ήθελα να ρωτήσω, δεδομένου ότι βρίσκεστε στο εξωτερικό, αν ήταν μονόδρομος να φύγετε στην Ελλάδα για να ασχοληθείτε με το αντικείμενό σας, αλλά και το αν θα υπήρχε δυνατότητα να ακολουθήσετε το δρόμο που έχετε ακολουθήσει τώρα στην χώρα, στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι σίγουρα υπήρχε πιθανότητα. Απλά όταν έφυγα εγώ, που ήταν περίπου 6 χρόνια πριν, πιστεύω ότι υπήρχαν περισσότερες ευκαιρίες στο εξωτερικό και με καλύτερες απολαβές. Γι' αυτό ήταν, ας πούμε, καλό timing, πιστεύω, για μένα να το δοκιμάσω. Παρ' όλα αυτά, έχω φίλους ή συναδέλφους από φοιτητούς από τα Γιάννα, από φοιτητούς από τη Θεσσαλονίκη, που έχουν μείνει στη Θεσσαλονίκη, έχουν πάει στην Αθήνα και απολαμβάνουν τη δουλειά τους. Φυσικά και υπάρχουν διαφορές,
σε πολλά πράγματα, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι μονόδρομος. Και όταν κάποιος είναι έτσι και πολύ δημιουργικός και του αρέσει το αντικείμενό του, μπορεί να απολαύσει τη δουλειά του και να λάμψει με κάποιο τρόπο και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δεν θεωρώ ότι είναι μονόδρομος. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνα. Ξέρω αν θέλει κάποια άλλη να μιλήσει στο δίλημα Ελλάδα, εξωτερικό, ευκαιρίες κτλ. Θα μπορούσα εγώ να συνεισφέρω ίσως κάτι. Εξαρτάται... Okay. Το εξωτερικό δεν κάνει για όλους, σίγουρα. Δηλαδή, τι λέω δεν κάνει για όλους, γιατί το λέω δεν κάνει για όλους. Δεν είναι όλοι ευτυχισμένοι στο να ζήσουν στο εξωτερικό και δεν χρειάζεται και όλοι να ζήσουν στο εξωτερικό. Ο καθένας έχει τους λόγους του. Εγώ μετανάστευσα γιατί ήθελα να κάνω μεταδιδακτορικό. Και το να κάνω μεταδιδακτορικό στην Ελλάδα, ήξερα εκ των πραγμάτων ότι οι ευκαιρίες θα ήταν ελάχιστες και δεν θα ήταν και σίγουρο ότι θα βρω μια καλή ευκαιρία. Επιπλέον, στον ακαδημαϊκό χώρο, είναι ένα συνήθις δρόμος, τέλος πάντων, για κάποιον που θέλει να ακολουθήσει ακαδημαϊκή καριέρα, να κάνει join κάποιο εργαστήριο, να συνεργαστεί, να διευρύνει το δίκτυο των γνωριμιών του, να δουλέψει σε πολλά διαφορετικά project. Και γι' αυτό το λόγο δεν το έχω μετανιώσει. Πιστεύω ότι αν έμενα στην Ελλάδα, θα είχα αποφασίσει να διαλέξω κάποιον άλλο δρόμο τελικά. Δηλαδή σε κάποια εταιρεία, σε κάποιο άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα, αλλά όχι σαν μεταδιδακτορικό, ίσως σαν ορομίστια καθηγήτρια και ούτω καθεξής. Είστε τυχεροί, θεωρώ, γιατί ο τομέας της πληροφορικής στην Ελλάδα είναι ίσως ένας από τους λίγους που έχει επιβιώσει κατά τη διάρκεια της κρίσης. Ακούω ότι τα πράγματα είναι σχετικά καλά για το συγκεκριμένο αντικείμενο, οπότε το ότι εμείς ζούμε στο εξωτερικό δεν σημαίνει και ότι σήμερα τυχαίνει να είμαστε και οι πέντε το εξωτερικό, δεν σημαίνει ότι το εξωτερικό είναι μονόδρομος. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τώρα και την εναρμόνιση, είδα ότι η Ναταλία απάντησε στην ερώτηση αυτή. Στην εναρμόνιση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής και πόσο εύκολα παίρνει κάποιος την απόφαση να φύγει. Αυτό φυσικά εξαρτάται και από το σε τι φάση στη ζωή του βρίσκεται κάποιος όταν παίρνει την απόφαση να μεταναστεύσει. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι ότι γενικά θα πρέπει να βρείτε ποιο είναι το πάθος σας, αυτό που ξεκινήσαμε να λέμε εξ αρχής, να βρείτε αυτό που σας αρέσει. Και στη συνέχεια θα βρείτε τρόπο να εναρμονίσετε και την προσωπική σου ζωή με αυτό. Στο τέλος, το balance κερδίζει για μένα. Δηλαδή, στο τέλος θα βρείτε τρόπο να έχετε μια ισορροπία και στα δύο. Γιατί έτσι νομίζω ότι θα είστε και ευτυχισμένοι εν τέλει. Και αυτό μπορεί να είναι είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία για μένα. Ευχαριστούμε. Ανδρομάχη. Θα συμφωνήσω και εγώ ότι το εξωτερικό δεν είναι μονόδρομος. Σίγουρα υπάρχουν πολλές επιλογές στην Ελλάδα και τα πράγματα δείχνουν να καλυτερεύουν τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, θεωρώ ότι είναι μια εμπειρία το να βγεις για κάποιο χρονικό διάστημα και να δουλέψεις στο εξωτερικό. Είναι μια μοναδική εμπειρία. Θα τη συνιστούσα να επιφυλάξεις το καθένα. Δηλαδή, έστω και για 3 μήνες για ένα internship αξίζει να δοκιμάσεις. Και προφανώς υπάρχουν τα trade-offs. Από τη μία θυσιάζεις φίλους, οικογένεια, ήλιο, θάλασσα, καλό φαγητό. Από την άλλη έχεις πιθανόν καλύτερη αναγνώριση και κατά κάποιο τρόπο οι προσπάθειές σου δικαιώνονται πιο εύκολα. Πιθανόν να έχεις καλύτερες απολαύες. Αλλά ναι, εξαρτάται από το τι είναι σημαντικότερο στη ζωή του καθενός. Εγώ ήθελα προσωπικά να κάνω μεταδιδακτορικό, όπως και αγγελική. Επομένως, ήταν πολύ περιορισμένες οι επιλογές που είχα σε υπολογιστικά συστήματα στην Ελλάδα. Ωστόσο, περιόρισα την αναζήτηση εργασίας στην Ευρώπη, προκειμένου να μείνω όσο το δυνατόν πιο κοντά στην Ελλάδα. Και ναι, θεωρώ ότι ήμουν τυχερή γενικά, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι μονόδρομος στο εξωτερικό, αλλά θα συνιστούσα στον καθένα να κυνηγήσει κάθε ευκαιρία να το δοκιμάσει. Βλέπω και την Έφη. Έφη, αν...
Για μένα η πρώτη φορά που έφυγα που ήταν για ένα εξάμεινο στη Γαλλία σαν πρακτική ήταν εύκολο να φύγω γιατί δεν είχα ουσιαστικά καμία δέσμευση και ήταν και ένας λόγος να καταλάβω τι θέλω να κάνω παραπέρα από θέμα σπουδών. Όταν γύρισα είπα enough is enough, Ελλάδα και μόνο Ελλάδα, καλό ήταν το εξωτερικό για ένα εξάμεινο. Όταν έφτασα όμως στο σημείο να είμαι μέσα στο Σεντεφόπ και να κάνω την πρακτική, αναρωτήθηκα τότε τι αξία έχει το βιογραφικό μου τώρα. Και ήταν λίγο μέσα στην πλάκα που θυμάμαι ήταν Χριστούγεννα και κάθισα και έψαξα όλα τα trainships και όλα τα offers που γινόταν τότε σε ευρωπαϊκά όργανα και ήταν, ήμουν τυχερή γιατί ήταν περίοδος που ήταν όλα ανοιχτά. Και άρχισα να στέλνω παντού. Απλά και μόνο για να δω τι βαρύτητα έχει το βιογραφικό μου, έχοντας πλέον ένα μεταπτυχιακό και ένα καλό training σε έναν ευρωπαϊκό οργανισμό. Και έκανα αιτήσει μόνο σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Και έτσι μου δόθηκε η προσφορά από την τράπεζα για ένα χρόνο. Και ήταν πάρα πολύ καλή προσφορά, οπότε δεν το συζήτησα, δεν είχα και κάτι άλλο έτοιμο έτσι κι αλλιώς και λέω θα πάω. Και όταν ήρθα για πρώτη χρονιά, ήταν το 2014, νομίζω, ναι, στην Φραγκφούρτη, είδα έναν άλλο κόσμο. Και ήταν ένας άλλος κόσμος, όχι μόνο λόγω Γερμανίας, αλλά και λόγω τράπεζας, οπότε ήταν ο συνδυασμός. Και όταν τελείωσε αυτός ο χρόνος, ξαναγύρισα για ένα χρόνο Ελλάδα και έπεσα πάνω στο capital controls. Και λέω, δεν είναι δυνατόν αυτό που ζω. Πρέπει να γίνει κάτι, πρέπει να βρω μια δουλειά. Η αλήθεια είναι ότι εκείνο το χρόνο διάβασα πάρα πολύ. Και προετοιμάστηκα για έξω, όχι για εντός Ελλάδας. Έκανα πάρα πολλές συνεντεύξεις, έκανα πάρα πολλές συνεντεύξεις σε ευρωπαϊκά όργανα. Πλέον είχα στοχεύσει ότι αυτό που θέλω είναι να πάω σε ένα ευρωπαϊκό όργανο να δουλέψω. Δεν είχα συγκεκριμένα την τράπεζα, αλλά είχα γενικότερα. Και έτσι μπήκα στη διαδικασία των συνεντεύξεων. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό να περνάτε από πάρα πολλές συνεντεύξεις, γιατί μαθαίνετε. Έμαθα πάρα πολλά και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ζητάτε feedback από τις συνεντεύξεις επίσης για να βελτιώνεστε, να βελτιώνετε το βιογραφικό σας και γενικά την παρουσία σας. Οπότε από εκεί και πέρα από τη στιγμή που μπόρεσα και ξαναγύρισα στην τράπεζα, δεν γύρισα βέβαια με εσωτερικό συμβόλαιο, γύρισα εξωτερική αρχικά, σαν agency staff, έπειτα σαν consultant και αργότερα σαν εσωτερική, για μένα ήταν μονόδρομος. Ήξερα πλέον ότι θέλω κάτι ευρωπαϊκό, ένα ευρωπαϊκό όργανο, οπότε δεν υπήρχε το περιθώριο στην Ελλάδα, δεδομένου ότι είναι μόνο δύο και οι internal θέσεις που βγάζουν δεν είναι τόσες πολλές. Και υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλος ανταγωνισμός για την Ελλάδα συγκεκριμένα. Κάτι άλλο να πω για τα ευρωπαϊκά όργανα και να κλείσω με αυτό, ότι τα ευρωπαϊκά όργανα που βρίσκονται στην εκάστοτε χώρα, είναι υποχρεωμένα να προσλαμβάνουν το 70% ντόπιων. Δηλαδή, το Σεντεφόπ και η ΕΝΗΣΑ στην Αθήνα είναι υποχρεωμένοι το 70% του υπαλληλικού προσωπικού να είναι Έλληνες. Αυτό έχετε το υπόψη. Ωραία, ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλο που θέλει να απαντήσει πάνω σε αυτά που έχουμε ήδη πει. Ωραία, τότε να μεταφέρω μια ερώτηση έτσι που λέει το εξής. Πότε κάθε μια αποφάση θα σας ανακάλυψε, ίσως κάποιοι το έχουν ήδη απαντήσει, το πάθος της για κάτι, αν ήταν στα πρώτα χρόνια των σπουδών ή κάπως αργότερα. Και έτσι μια ερώτηση από μια φοιτήτρια, και αν δεν υπάρχει αυτό το πάθος, τι κάνουμε. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος κάποιο από εσάς να ξεκινήσει από την προσωπική της εμπειρία, πότε κατάλαβε τι την ενδιαφέρει και... ξεκίνησε. Οπότε, Αγγελική, μια που ξεκίνησε πρώτα να μας πει έτσι. Νομίζω ότι ήμουν και επειδή έτυχε να μιλήσω πρώτη, νομίζω ήμουν και πρώτη που έτυχε να το αναφέρω το συγκεκριμένο. Ωραία, πότε κατάλαβα το πάθος μου. Όπως προανέφερα, σπούδασα στους ηλεκτρολόγους μηχανικούς στην Πάτρα. Μια σχολή που προσφέρει ένα πολύ μεγάλο ευρύ πεδίο αντικειμένων και για πολλά χρόνια ήμουν αρκετά μπερδεμένη. Μέχρι που κάποια στιγμή προς το τέλος έτυχε στη διπλωματική μου να ασχοληθώ με πολύ μέσα και οπότε άρχισα να αντιλαμβάνομαι ότι προς τα εκεί πηγαίνει το ενδιαφέρον μου.
Το μεταπτυχιακό μου στη συνέχεια μου το επιβεβαίωσε. Έπειτα έκανα ένα διάλειμμα, δούλεψα σε ερευνητικά ευρωπαϊκά έργα, κυρίως στο κομμάτι του management αλλά και λίγο σαν ερευνήτρια, και τότε ήταν που συνειδητοποίησα ότι αυτό που πραγματικά ήθελα να κάνω ήταν να ασχοληθώ με την έρευνα, και ήταν λίγο φαϊνότερο για μένα ότι ο τομέας που είχα επιλέξει, επεξεργασία εικόνας και σήματος, ότι ήταν ένας τομέας που είχε και επαγγελματικό μέλλον, αλλά και ήταν ένας τομέας που είχε τόσες πολλές εφαρμογές που μέσα μου, τέλος πάντων, συντηρούσε αυτή τη φλόγα και αυτό το ενδιαφέρον και τον ενθουσιασμό στο να πηγαίνει κάποιος στο γραφείο του με χαρά και να μην ενδιαφέρεται για το αν θα περάσουν πάρα πολλές ώρες και να ξυπνήσει και την αφοσίωση και όλο αυτό. Και γι' αυτό το λόγο αποφάσισα να σταματήσω τη δουλειά και να ξεκινήσω διδακτορικό με τον κύριο Κόντι. Και όλο αυτό από εκεί και πέρα μετά με οδήγησε στην ακαδημαϊκή μου πορεία. Είναι δύσκολο γενικά το να εντοπίσει κανείς κάτι που τον ενδιαφέρει, και αυτό που θα έλεγα είναι ασχοληθείτε με όλα τα μαθήματα. Μπορεί κάποιο μάθημα που σε κάποιον δεν αρέσει, σε κάποιον άλλον να είναι αυτό που τον ευχαριστεί. Προσπάθησα να βρω το ενδιαφέρον μέσα από την ευχαρίστηση που έπαιρνα όταν διάβαζα κάτι, όταν παρακολουθούσα κάτι. Μπορεί να είναι ένας από τους καθηγητές σας αυτός που θα σας εμπνεύσει. Δεν θέλω πάλι να χαϊδέψω αυτιά. Θα ήθελα να πω πολλά παραδείγματα από το Πανεπιστήμιο στα Γιάννενα, ανθρώπων που έχουν επηρεάσει πάρα πολύ κόσμο. Και 4-5 από αυτές τις κοπέλες είμαστε και εμείς εδώ. Γι' αυτό προσπαθήστε να αγαπήσετε. Υπάρχει περίπτωση βέβαια κάποιος να μην ενδιαφέρεται για τίποτα από όλα αυτά. Αλλά είμαι σίγουρη ότι επειδή το πεδίο της πληροφορικής είναι τόσο ευρύ, σίγουρα θα βρείτε αυτό που θα σας ενθουσιάζει και αυτό που θα σας δείξει το βελάκι για την επόμενη κατεύθυνση, αν μπορώ να το πω έτσι. Να προσθέσω κι εγώ κάτι εδώ. Νομίζω ότι το τι μας αρέσει είναι λίγο σαν αυγό και κότα, δηλαδή να το εξηγήσω. Νομίζω ότι μας αρέσει κάτι όταν το καταλαβαίνουμε και όταν επενδύουμε χρόνο σε αυτό. Και όσο περισσότερο χρόνο επενδύουμε σε αυτό και δουλεύουμε και μαθαίνουμε, τόσο περισσότερο μας αρέσει. Οπότε νομίζω ότι είναι αυτό. Για να σ' αρέσει κάτι πρέπει να δουλέψεις, αλλά για να δουλέψεις πρέπει να σ' αρέσει. Οπότε είναι αυτό το περίεργο πράγμα αυγού και κότας. Και δεν ξέρω πού ξεκινάει κανείς. Η δική μου συμβουλή είναι διαλέξτε ένα μάθημα που σας αρέσει έστω και λίγο, μελετήστε το και θα σας αρέσει περισσότερο. Αυτό σαν μια έτσι πολύ γενική παρατήρηση από την πολύχρονη δική μου. Συμφωνώ απόλυτα. Όσο πιο πολύ ασχολούμαστε με κάτι, τόσο πιο πιθανό είναι να καταλάβουμε αν μας αρέσει και μετά να διαλέξουμε, για παράδειγμα, κάτι άλλο. Συμφωνώ απόλυτα. Και αυτό κολλάει και με αυτό που είπαμε για τις πρακτικές προηγουμένως. Και αυτός είναι ένας τρόπος, ας πούμε, να ασχοληθούμε πολύ στενά με ένα αντικείμενο και να καταλάβουμε αν μας αρέσει ή όχι. Ωραία. Δεν ξέρω αν κλείσαμε τον τίτλο, τον κύκλο των ερωτήσεων. Νομίζω απαντήσαμε σε διάφορα. Αυτός, αν κάποιος θέλει να προσθέσει κάτι. Η μια ενότητα ήταν με το εξωτερικό και η άλλη ενότητα ήταν έτσι με το συνδυασμό με την προσωπική ζωή. Δεν ξέρω αν θέλει κάποια από εσάς να σχολιάσει κάτι πάνω σε αυτά. Όχι, ωραία. Οπότε είμαστε φυσικά εκτός προγράμματος και είχαμε κανονίσει κάποια πράγματα. Οπότε εγώ θα γυρίσω λίγο στο πρόγραμμά μας και στο δεύτερο μέρος θα γυρίσουμε λίγο πίσω για την πορεία σας. Οπότε θα ρωτήσω εγώ κάτι, έτσι, αν θέλετε να θυμηθείτε την πιο δύσκολη στιγμή, τη στιγμή δηλαδή που είπατε τα παρατάω. Και τι σας έκανε να ξαναξεκινήσετε ή την καλύτερη στιγμή στην καριέρα σας. Οπότε δεν ξέρω αν θέλει κάποια από εσάς να ξεκινήσει ή αν όχι αυτές θα ρωτήσω που έκανα εγώ κάτι που είχατε σκεφτεί πριν όσον αφορά το δεύτερο μέρος, τα σημαντικά βήματα στην πορεία σας. Ξέρω. Πάσω δύσκολα ερωτήματα. Εγώ έχω σημειώσει, ας πούμε, για το δύσκολο κομμάτι για το τι θα άλλαζα, ότι πιστεύω θα δούλευα μεταξύ του μεταπτυχιακού και του διδακτορικού, έστω για 1 με 2 χρόνια. Απλά και μόνο γιατί, όπως είπαμε πριν με το αυγό και την κότα, για να καταλάβουμε, στην περίπτωσή μου, για να καταλάβω αν μου αρέσει πιο πολύ η βιομηχανία ή
η ακαδημαϊκή καριέρα. Η αλήθεια είναι πρέπει να τα δοκιμάσεις και τα δύο. Αυτή είναι η άποψή μου. Και εγώ τα έκανα ανάποδα. Πρώτα έκανα το διδακτορικό μου. Και μετά τώρα δουλεύω σε μια εταιρεία. Αλλά πιστεύω ίσως θα ήταν καλό να είχα δουλέψει και ένα χρόνο σε μια εταιρεία. Και ίσως και μέσα από αυτή την εργασία θα είχα βρει και μια καλή ερευνητική κατεύθυνση που ίσως δεν υπάρχει, ας πούμε, ή δεν είναι τόσο ανεπτυγμένη στις εφαρμογές, στη βιομηχανία, και μετά να είχα μια ιδέα για να κάνω διδακτορικό. Ενώ όταν ξεκίνησα το διδακτορικό μου, μου άρεσε ότι είχα την δυνατότητα να διαλέξω το θέμα, αλλά αυτό σημαίνει ότι και για τον πρώτο χρόνο του διδακτορικού πραγματικά δοκίμαζα πάρα πολλά πράγματα και ήταν αρκετά δύσκολο να καταλήξω σε μια κατεύθυνση. Αυτό πιστεύω θα άλλαζα. Mm-hmm. Ανδρομάχη. Την ίδια ερώτηση και εγώ. Νομίζω ότι αν θα άλλαζα κάτι θα ήταν να κυνηγήσω ευκαιρίες για internship, να βγω για λίγο καιρό έξω να δουλέψω για 3 μήνες το καλοκαίρι, όπως έρχονται τόσοι φοιτητές κάθε χρόνο και στην εταιρεία μου. Νομίζω ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη εμπειρία και είναι τελείως διαφορετικό το να τα ακούς κάποιον να σου περιγράφει από το να το ζεις. Η αλληλεπίδραση που έχεις με τα άτομα, το περιβάλλον στο οποίο δουλεύεις, τα πράγματα που μαθαίνεις, η εμπειρία που αποκτάς δουλεύοντας πάνω σε κάτι διαφορετικό, είναι κάτι πρωτόγνωρο και σίγουρα είναι κάτι που θα θεωρώ ότι θα έπρεπε να είχα κάνει διαφορετικά όταν σπούδαζα. Ναι. Και προφανώς αυτό είναι όλο και πιο σημαντικό αν είσαι στο μεταπτυχιακό. Σίγουρα είναι σημαντικό και για πρωτοπτυχιακούς φοιτητές, αλλά αν σε ενδιαφέρει έρευνα, σίγουρα το internship είναι κάτι που είναι καλό να κυνηγήσεις. Το internship που ακούγεται πολύ σε αυτή την κουβέντα είναι πραγματικά σημαντικό. Να απαντήσω σε μια ερώτηση που είδαμε από εδώ για τα πρώτα έτη σπουδών. Ναι, είναι δύσκολο στα πρώτα έτη σπουδών να κάνετε internship και δεν θα το συνέστηνα κιόλας. Δηλαδή, γιατί να πάει κανείς στο πρώτο, δεύτερο. Περιμένετε στο τρίτο, τέταρτο. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή, να το ξεκινήσετε. Στο μεταπτυχιακό σας. Μην αγχώνεστε δηλαδή από το πρώτο, δεύτερο, τρίτο έτος. Είναι κάτι που γίνεται λίγο αργότερα. Ξέρω αν θέλει κάποιο. Α, Αγγελική, θες να προσθέσεις κάτι? Όχι για τα internships. Για τα internships ναι, γιατί είναι πολύ σημαντικά. Μιλήσαμε για τις χειρότερες και τις καλύτερες στιγμές. Νομίζω ότι γενικά η ακαδημαϊκή ζωή και η ακαδημαϊκή καριέρα επιφυλάσσει πολλές καλές στιγμές, αλλά νομίζω περισσότερες κακές στιγμές. Αν μπορώ να τις πω κακές, γιατί εν τέλει τίποτα δεν είναι κακό. Δηλαδή, μέσα από αυτές τις κακές στιγμές. Να ονομάσουμε δυσκολίες. Δυσκολίες, ας το πούμε δυσκολίες, ναι. Ή ας το πούμε στιγμές μάθησης. Έχω πάρει λοιπόν πάρα πολλές τέτοιες στιγμές μαθημάτων, αποτυχιών, όπως μπορεί κάποιος να τις χαρακτηρίσει επίσης, οι οποίες όμως με έκαναν πιο δυνατή. Και εσύ, είμαι σίγουρη, Κωνσταντίνα. Οι οποίες όμως πάντα έχουν κάτι να σου δώσουν, κάτι να σε μάθουν. Οπότε αυτό που σαν κακό, ίσως και τις προκαταλήψεις και λανθασμένες εντυπώσεις που είχαμε αναφέρει και πριν, που θα το προσθέσω στις κακές στιγμές εντός εισαγωγικών, είναι ο φόβος της αποτυχίας που είχα, που κατάφερα να τον βγάλω από πάνω μου, να τον αποτινάξω. Τον έχω σε μικρότερο βαθμό βέβαια. Η μυθοποίηση που μιλήσαμε και για τα μεγάλα πανεπιστήμια, το ανέφερε και η Ανδρομάχη, και για τις εταιρείες παγκόσμιου ελληνικούς, δηλαδή δεν σημαίνει ότι όποιος μόνο είναι εκεί αξίζει. Αυτή ήταν η εντύπωση γενικά που είχα σαν φοιτήτρια στην Ελλάδα, ότι η φήμη του Πανεπιστημίου του Ιδρύματος μου χαρακτηρίζει και εμένα. Αυτό δεν ισχύει. Αυτό είναι κάτι που το απομυθοποίησα και απομυθοποιείται μετά από πολλή δουλειά, επιμονή και προσπάθεια. Και έτσι έρχονται και οι καλές στιγμές, γιατί όπως νομίζω και η Ανδρομάχη ανέφερε, έρχεται η επιβράβευση, αυτή η ηθική ικανοποίηση. Και νομίζω αυτό το συναίσθημα είναι που σε κρατάει και είναι κινητήριος δύναμη για να συνεχίσεις να παλεύεις. Αυτό από μένα. Συμφωνώ. Αν δεν θες να αποτύχεις, απλώς δεν προσπαθείς. Αν κάθεσαι, ποτέ δεν αποτυχαίνει. Ακριβώς. Δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχεις. Ακριβώς.
αν θέλουμε κάποιο έτσι στο δεύτερο μέρος της κουβέντας που είχαμε να προσθέσει κάποιος κάτι για το δεύτερο μέρος της κουβέντας, όποια από εσάς. Ωραία. Οπότε... Εδώ με ακούτε μάλλον τώρα. Ναι. Ωραία. Όσον αφορά το τι θα ήθελα να αλλάξω στο παρελθόν και να απαντήσω και στην ερώτηση σχετικά με την πρακτική στα πρώτα έτη. Εγώ ήμουν στην Αθήνα, αλλά εκείνη την εποχή ήμουνα, να το πω, ένας μέσος φοιτητής. Ένας φοιτητής δηλαδή που πήγαινε απλά στο πανεπιστήμιο. Δεν ήμουν ένας φοιτητής ψαγμένος, το οποίο το έμαθα βέβαια πολύ αργότερα, ότι εκείνη την περίοδο ήταν πάρα πολύ της μόδας στην Αθήνα τα co-working spaces. Οπότε, ναι, από τη μία έχεις την πρακτική, από την άλλη όμως έχεις και το networking γενικότερα. Δηλαδή, αν το γνώριζα, θα συμμετείχα, να το πω έτσι. Θα πήγαινα σε αυτά τα co-working spaces, όπου πηγαίνεις με το δικό σου λάπτοπ, κάθεσαι σε ένα γραφείο και απλά συνεργάζεσαι και γνωρίζεις τον κόσμο δίπλα σου. Γιατί αργότερα έμαθα ότι μέσα από αυτά τα co-working spaces βγήκαν πάρα πολλές startups στην Αθήνα, γιατί ο κόσμος συνδέθηκε ο ένας με τον άλλον και ξεκίνησαν και κάνανε διάφορα project μαζί. Στα Γιάννενα κάποια στιγμή ξεκινήσαμε να κάνουμε το Jelly Ioannina, το οποίο, να πω την αλήθεια, δεν προχώρησε, γιατί εμφανιζόταν λίγο πολύ τα ίδια και τα ίδια άτομα και δεν κυλούσε το πράγμα και θέλαμε να φέρουμε και κόσμο από τις εταιρείες, οι οποίοι προφανώς δεν είχαν το χρόνο, τη διάθεση να συμμετέχουν, οπότε ήμασταν ήδη και ίδιοι από το Πανεπιστήμιο. Το Jelly Ioannina κράτησε για 2 χρόνια, προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο, αλλά θα έλεγα ότι προσπαθήστε, αν είστε από τα Γιάννενα ή τέλος πάντων αν είστε από μεγάλες πόλεις, έχετε σίγουρα τη δυνατότητα να συμμετέχετε σε τέτοιου είδους networking. Αν είστε από τα Γιάννενα, προσπαθήστε να το δημιουργήσετε. Όπως έλεγε και η Ελίτη, άμα δεν βρίσκεις την άνοιξη, τη φτιάχνεις. Οπότε δοκιμάστε το. Δοκιμάστε να φέρετε και θα είναι ενδιαφέρον να συμπληρώσω σε αυτό που έλεγε η Ναταλή προηγουμένως, ότι άμα σας ενδιαφέρει, για παράδειγμα, η βιοιατρική, προσπαθήστε να φτιάξετε ένα network ανθρώπων οι οποίοι να είναι και από την ιατρική και από την βιολογία, βιοτεχνολογία στα Γιάννενα και από την πληροφορική. Και μέσα από αυτό το δίκτυο ανθρώπων κάντε ανοιχτές συζητήσεις κλπ. Κάποιο διάστημα της ζωής μου έζησα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στην Κρήτη τα παιδιά της πληροφορικής είναι πάρα πολύ ενεργά. Διοργανώνουν κάθε μήνα meetups. Τώρα τα κάνουν online. Και κάθε σε αυτά τα meetups συμμετέχουν όμως και εταιρείες, δεν είναι μόνο οι ακαδημαϊκοί. Και κάθε μήνα έχουν και ένα διαφορετικό topic και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ωραία. Ευχαριστούμε, Έφη. Ωραία, οπότε νομίζω στο τελευταίο τέταρτο της κουβέντας ήρθε η ώρα να περάσουμε και στο τελευταίο κομμάτι όπως το είχαμε σκεφτεί, όπου η ιδέα ήταν τα κορίτσια να μας πούνε μερικές συμβουλές, είτε για τις σπουδές τους, είτε για το πώς ψάχνανε δουλειά. Ήδη μας έχουν πει πολλά και τις ευχαριστούμε για όλα αυτά τα χρήσιμα πράγματα που μας είπαν. Αλλά στους δώσουμε μια φορά ακόμα το λόγο, να μας πούν λίγο για έτσι, μερικές συμβουλές. Και θα, δεν ξέρω αν η Ναταλή είναι εδώ, επειδή τη χάνουμε και αν περνάει πάλι από κάποιο έλεγχο ή στο αεροδρόμιο. Οπότε... Εντάξει, όταν έρθει η Ναταλή μπορούμε να τη ρωτήσουμε. Οπότε ας ξεκινήσουμε ανάποδα. Ας ξεκινήσουμε ανάποδα αλφαβητικά από την Ανδρομάχη. Οπότε Ανδρομάχη, έτσι αν... Ξέρω, πάντα είναι δύσκολο να δίνει κανείς συμβουλές. Αλλά αν ήταν έτσι για να κλείσουμε με κάτι... Έχουμε δώσει πολλές συμβουλές όπως είπα, αλλά με μερικές ακόμα. Ναι. Η σύνοψη, θα επαναλάβω αυτό που είπα πολλές φορές σήμερα. Κυνηγήστε τις ευκαιρίες για internship. Επίσης, κάτι άλλο που υπόθηκε ήδη είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν κάνετε αίτηση για δουλειά, το βιογραφικό σας να είναι στοχευμένο σε αυτή τη δουλειά. Όταν πηγαίνετε για συνέντευξη, να ξέρετε που πηγαίνετε. Έχουμε άτομα που έρχονται για συνέντευξη και δεν ξέρουν σε ποιο team έχουν κάνει apply και είναι λίγο... Δεν είναι καθόλου καλή εικόνα γενικά. Πρέπει να ξέρεις που πας, πρέπει να δείχνεις ενθουσιασμό, να δείχνεις πάθος και ότι θέλεις να νίκεις, να γίνεις κομμάτι της ομάδας. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά επικοινωνιακά. Συμβουλή βασική, κάτι που δεν έκανα και κάνω τα τελευταία χρόνια και έχει πετύχει, είναι γενικά βγείτε από το comfort zone σας.
δοκιμάστε πράγματα, προκαλέστε τον εαυτό σας να κάνει πράγματα τα οποία σας φοβίζουν, πράγματα τα οποία διστάζετε να κάνετε. Και ναι, γενικά, σε σχέση με τα βιογραφικά, μια τελευταία συμβουλή, νομίζω είναι πολύ σημαντικό να έχετε ένα καλό βιογραφικό, το οποίο δεν σημαίνει να έχετε ένα μεγάλο βιογραφικό, να έχετε ένα συνοπτικό και περιεκτικό βιογραφικό. Γενικά υπάρχει η νοοτροπία του quality over quantity, την οποία πρέπει να τηρούμε. Ναι, γενικά αυτά βάσει της προσωπικής μου εμπειρίας και ίσως κάτι για τους καθηγητές. Τα παιδιά, συμμετέχω και εγώ σε συνεντεύξεις, είμαι στις επιτροπές και τα λοιπά. Είναι τα παιδιά που έρχονται για συνεντεύξεις από τα μεγάλα πανεπιστήμια ξέρουν που πάνε, ξέρουν τι κάνουν, ξέρουν τι θα ζητήσουν από αυτούς στη συνέντευξη. Ίσως αυτό είναι κάτι που εσείς προσωπικά σαν καθηγητές μπορείτε να βοηθήσετε τους φοιτητές κάνοντας κάποιο είδους σεμινάρια, όπως γίνονται στα μεγάλα αυτά πανεπιστήμια προετοιμασία για συνέντευξη. Και αυτό, ξέρω ότι το γραφείο σταδιοδρομίας κάνει κάτι αντίστοιχο, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είναι συγκεκριμένα κάτι που κάνει το τμήμα, γιατί οι συνεντεύξεις στο αντικείμενό μας είναι διαφορετικού τύπου από ότι η συνέντευξη, για παράδειγμα, στα οικονομικά. Επομένως, νομίζω ότι αυτό είναι σίγουρα κάτι που θα μπορούσατε να συμβάλλετε. Σίγουρα μπορείτε να προσφέρετε τη συμβουλή σας, που είναι σίγουρο ότι το κάνετε, αλλά κάποιο είδους σεμινάριο ίσως να είναι πολύ καλό για όλους τους φοιτητές. Ναι, ίσως με ένα πιο οργανωμένο τρόπο να ήταν πιο χρήσιμο σε ένα μεγαλύτερο αριθμό από φοιτητών, να τρομάχει σωστά. Ωραία, οπότε να προχωρήσουμε, όπως είπα, ανάποδα, οπότε αλφαβητικά, οπότε Κωνσταντίνα. Ναι, συμφωνώ απόλυτα με την Ανδρομάχη. Είναι πολύ σημαντικό γενικά να αλλάζετε το βιογραφικό σας ανάλογα με το που κάνετε αίτηση. Σε πολλές συνεντεύξεις που έκανα πάντα με ρωτούσαν ποιο είναι το προϊόν της εταιρείας μας, το έχεις διαβάσει, έχεις δει, ας πούμε, την ιστοσελίδα μας, ποιο κομμάτι από όλα αυτά τα οποία κάνουμε πιστεύεις ότι σου ταιριάζει, που μπορείς να συνεισφέρεις. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι πολύ σημαντικά, ας πούμε, σαν μέρος της προετοιμασίας. Ένα άλλο κομμάτι, σαν συμβουλή που εμένα με δυσκόλεψε πολύ, είναι να βρω τον τίτλο της δουλειάς που με αντιπροσωπεύει. Γιατί σε αυτό το τομέα, ας πούμε, του data, υπάρχουν πάρα πολλοί διαφορετικοί τίτλοι. Ανέφερα προηγουμένως, ας πούμε, το data engineer, data scientist, data analyst, machine learning engineer, research engineer. Πραγματικά υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τίτλοι και δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις η κάθε εταιρεία ορίζει και τον τίτλο διαφορετικά. Δεν υπάρχει δηλαδή ένας ορισμός που μπορείτε να ακολουθήσετε. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να διαβάζετε πολύ προσεκτικά τις αναρτήσεις για δουλειές και να διαβάζετε, ας πούμε, και το προφίλ της κάθε εταιρείας. Εμένα αυτό μου στήχησε πολύ το πρώτο καιρό που έψαχνα για δουλειά, γιατί πιστεύω ότι έκανα αιτήσεις σε λάθος θέσεις, που δεν ήταν ακριβώς αυτό που ήθελα. Και πήρε κάποιο καιρό για να καταλάβω ότι μάλλον αυτό που ψάχνω είναι το machine learning engineer ή data scientist. Ένας, ας πούμε, δεν ξέρω πώς θα το πω, σαν μύθος που είχα στο μυαλό μου, είναι ότι ο data scientist ασχολείται με μηχανική μάθηση, αλλά δεν ασχολείται τόσο πολύ να γράφει production code. Δεν είναι σε αυτό το κομμάτι, είναι λίγο πιο ξεχωριστά από την υπόλοιπη εταιρεία και κάνει, ας πούμε, έρευνα. Και ότι ο machine learning engineer κάπως παίρνει αυτά που κάνει ο data scientist και τα βάζει στην παραγωγή. Αλλά σε μικρές εταιρείες αυτό, η αλήθεια είναι, δεν ήταν αλήθεια. Στη συγκεκριμένη εταιρεία που είμαι μπορώ να κάνω και τα δύο. Οπότε πραγματικά εξαρτάται, και θα το δείτε και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Αυτές είναι ερωτήσεις πολύ σημαντικές να τις κάνετε, για να ξέρετε πάνω σε τι θα δουλεύετε. Είναι διαφορετικά, ας πούμε, αυτά τα δύο πράγματα. Και ένα άλλο κομμάτι για τη συνεντεύξη που εμένα με βοηθάει πολύ και έχω ακούσει ότι βοηθάει και άλλα παιδιά, είναι γενικότερα να γνωρίσετε διάφορα άτομα από την ομάδα στην οποία θα πάτε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ώστε και κατά μία έννοια και εκείνοι να σας γνωρίσουν, να ξέρουν να τους κάνετε, αλλά και εσείς να ξέρετε με ποιους θα δουλέψετε. Δηλαδή, ένα άτομο, ας πούμε, δεν αρκεί για μένα να μιλήσετε κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων. Είναι πολύ λίγο για να καταλάβετε αν ταιριάζουν τα χνότα σας, αν ταιριάζετε γενικότερα, ποιο είναι το αντικείμενο της ομάδας. Οπότε, αυτές θα έλεγαν οι συμβουλές για την επαγγελματική αποκατάσταση.
Ευχαριστούμε. Εύη. Έχω σημειώσει κάποια πράγματα. Θεωρώ ότι η συμμετοχή σε events, σε conferences, σε summer schools, σε internships, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά γιατί χτίζουν το network που έχεις. Η εμπειρία μου είναι πιο πολύ στα ευρωπαϊκά, αλλά έχω ένα παράδειγμα απλά να σας δώσω για ένα εξάμεινο που δούλεψα σε startup στο Βερολίνο, ότι εκείνη την περίοδο η startup δεν πήγε καλά, έδιωξε το μισό υπαλληλικό προσωπικό και ο ένας με τον άλλον, δηλαδή ένας βρήκε δουλειά σε μία άλλη startup και άρχισε να τους τραβάει όλους έναν έναν εκεί. Ένας άλλος βρήκε σε μία άλλη startup. Οπότε το networking γενικά είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και το πώς το χτίζεις το networking, είτε όταν είσαι φοιτητής, είτε με internships, είτε με summer schools, είτε να πηγαίνεις σε conferences, αλλά να μιλάς με κόσμο και σε events γενικότερα. Ναι, είναι αυτό. Ψάχνοντας για δουλειά, θα έλεγα ότι πρέπει να βρείτε και να δίνετε το βιογραφικό σας για review. Δώστε το σε καθηγητές σας, δώστε το σε συμφοιτητές σας, δώστε το στο δάστα, δώστε το όπου θέλετε, αλλά δώστε το να σας το κάνω review. Μην το στέλνετε έτσι. Πιστεύω πάρα πολύ στο θεσμό του mentoring. Υπήρξα mentor παλιότερα σε φοιτητές. Αυτή τη στιγμή είμαι mentee και έχω μέντορα έναν διευθυντή μου, ουσιαστικά μία διευθύντριά μου στην τράπεζα, γιατί έχω θέσει ένα δεύτερο στόχο και μέσα από την καθοδήγησή της προσπαθώ να φτάσω εκεί. Οπότε το mentoring το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να κάνετε και online networking. Προσωπικά αυτό που κάνω είναι μέσα από social media, για παράδειγμα το LinkedIn, να ακολουθώ trends και να ακολουθώ και influencers στο κομμάτι του IT, οι οποίοι υποστάρουν συνέχεια και με αυτόν τον τρόπο μπορείς να δεις διαφορετικά πράγματα. Πρέπει να κάνετε διαφήμιση του εαυτού σας, πάρα πολύ μεγάλη διαφήμιση, την οποία μπορείτε να την κάνετε είτε ποστάροντας κώδικα στο GitHub, είτε ποστάροντας σχόλια στο Stack Overflow, είτε σε άλλα forums κλπ. Αυτό κάντε το, είναι must. Και θα πρέπει πάντα με τους recruiters, είτε είναι Έλληνες είτε ξένοι, να ζητάτε feedback, πάντα μα πάντα. Εμένα με βοήθησε προσωπικά πάρα πολύ. Ναι, και συμμετοχή σε άλλα networks. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, υπάρχει το Women on Top, που είναι πιο γενικό network όσον αφορά τις γυναίκες. Υπάρχουν Women in IT, άλλα networks που μπορείτε να βρείτε μέσα από social media, κάντε το. Αυτά από μένα. Έχω ευκαιρία να προσθέσω και εγώ ότι υπάρχει και το ACM Women Chapter, μπορείτε, που είναι το παράρτημα της ACM για της Ευρωπαϊκής ACM για γυναίκες. Έχουμε και ένα συνέδριο στο επόμενο καιρό, θα στείλω και πληροφορία στη λίστα των φοιτητών μας. Και υπάρχει το Women Mentors, που συμμετέχουν και κορίτσια στα Γιάννενα. Ψάξτε να τις βρείτε και μιλήστε και μαζί τους. Προφανώς να είναι και στο ακροατήριο, οπότε κορίτσια, αν είστε από το Women Mentors, αν είστε στο ακροατήριο της κουβέντας μας, γράψτε στο chat κάποια στοιχεία. Θα στείλω και εγώ κάποιες περισσότερες προφορές, έχω στείλει κατά καιρούς. Ναι, δικτυωθείτε, είναι πάντα χρήσιμο να μιλάτε με κόσμο. Την πρώτη φορά πάντα είναι δύσκολο, πάντα κανείς είναι επιφυλακτικός, έχει κάποιους συνδυασμούς, αλλά όπως ακούστηκε, το να βγούμε από το comfort zone μας πολλές φορές, από αυτό που μας κάνει να αισθανόμαστε άνετα και να το υπερβούμε, πάντα βοηθάει ή συνήθως βοηθάει. Ωραία, οπότε Αγγελική. Ωραία, νομίζω ότι τα περισσότερα τα έχουν καλύψει τα κορίτσια ήδη. Δηλαδή και η λίστα της Κωνσταντίνας και της Εύης, αλλά και της Ανδρομάχης, έχουν υπερκαλύψει νομίζω τη δική μου. Θα τονίσω και εγώ, ειδικά το θέμα του portfolio στο GitHub, που για computer scientists είναι must πλέον, σε όποια εταιρεία και να πας τουλάχιστον εδώ στην Αγγλία, ξέρω ότι θα κοιτάξουν το portfolio σου εκεί. Αυτό που επίσης θα ήθελα να πω είναι ότι θα πρέπει, που έχει σχέση με το comfort zone που είπαμε, θα πρέπει ο καθένας τα χρόνια αυτά των σπουδών να προσπαθήσει να δουλέψει και αυτά τα λεγόμενα τα soft skills. Δηλαδή, που είναι η αυτοπεποίθηση σίγουρα, ο τρόπος που παρουσιάζει κανείς, δεν χρειάζεται να είναι κανείς native speaker για να είναι και καλός παρουσιαστής. Θα πρέπει δηλαδή να προσπαθήσει να δομεί το λόγο του με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να δίνει το μήνυμά του πάρα πολύ σύντομα. Να μαθαίνει δηλαδή να κάνει ένα σύντομο pitch,
μέσα σε 3 λεπτά να μπορεί να πείσει κάποιον για αυτό που λέει. Και επίσης για τις συνεντεύξεις, κάτι που έκανα και συνεχίζω να το κάνω, είναι να κάνω πάρα πολλές ερωτήσεις. Δηλαδή, ναι με ρωτάνε, αλλά πώς θα δείξω ότι έχω διαβάσει για την εταιρεία. Θα προλάβω και θα κάνω εγώ πρώτη την ερώτηση για ένα προϊόν που έχει η εταιρεία ή για κάποιο achievement τέλος πάντων της εταιρείας, που θα δείξει στον άλλον ότι όντως ενδιαφέρομαι και όντως έχω διαβάσει για αυτή την εταιρεία. Αυτά είναι σαν rule of thumb, ας πούμε, πράγματα που κάνω. Νομίζω αυτά από την πλευρά μου. Καλή επιτυχία σε όλους. Καλή ακαδημαϊκή και καλή επαγγελματική σταδιοδρομία, εύχομαι. Ευχαριστώ, Αγγελική. Και να τελειώσουμε αυτό το κύκλο με τις συμβουλές με την Ναταλή, που τη βλέπουμε πάλι κάπου εδώ, στο κοινό. Οπότε, Ναταλή. Ναι, συγγνώμη. Έτσι, πάλι έπρεπε να κάνουμε πάρα πολλά. Συμβουλές, οπότε είσαι παρούσα την κατάλληλη στιγμή. Θα βγάλω και το βίντεο γιατί περπατάω, αλλά θα σας τη δώσω τις συμβουλές μου. Άκουσα τα περισσότερα που είπαν οι συνάδελφοί μου και συμφωνώ απόλυτα, δεν έχω κάτι επιπλέον να προσθέσω σε αυτά. Ό,τι είπαν είναι ακριβώς σωστό και για τις συνεντεύξεις και για να κάνετε ερωτήσεις και για να βγαίνετε από τη ζώνη ασφάλειάς σας. Εγώ θα ήθελα πολύ, δεν ξέρω ίσως κάποια συνάδελφος να το είπε και να μην την άκουσα, να τονίσω το γεγονός ότι στην αρχή κάποιος, ο κύριος Δημακόπουλος, ποιος είπε, και κάτι που με παρεξάνεψε λίγο, είπε ότι στο εξωτερικό είναι πολύ πιο δύσκολο για τις γυναίκες. Στο εξωτερικό είναι πολύ πιο εύκολο για τις γυναίκες. Θα διαφωνήσω. Γιατί στο εξωτερικό οι γυναίκες έχουν. Και εκεί υπήρχε μια ερώτηση την οποία απάντησα μέσα στο chat γι' αυτό. Στο εξωτερικό οι γυναίκες έχουν πάρα πολλά εργαλεία και όπλα τα οποία παρέχονται από είτε το κράτος είτε την εταιρεία στην οποία εργάζονται για να κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους και να έχουν μια καριέρα και να κάνουν με την οικογένειά τους και τα παιδιά τους. Επίσης, η κοινωνία στο εξωτερικό επίσης έχει αρχίσει και γίνεται πολύ πιο ανοιχτή και η γυναίκα πλέον δεν θεωρείται το μοναδικό άτομο που πρέπει να έχει την ευθύνη της οικογένειας, αλλά το ζευγάρι έχει την ευθύνη, άντρες και γυναίκες και οποιαδήποτε μορφή της οικογένειας. Και επομένως, πολύ θα ήθελα κάποτε να το δω αυτό και στην Ελλάδα και ξεκινάει από τους καθηγητές, από τα τμήματα. Εγώ θυμάμαι ήμουνα, ήμασταν 10 κοπέλες και 100 άντρες στο τμήμα. Και θα ήθελα να ενθαρρύνω τις κοπέλες που μας ακούνε ότι μπορείτε μια χαρά να τα καταφέρετε όλα κι εσείς και όσα καταφέρνουν και οι άντρες συναδελφοί σας, και ακόμα περισσότερα, αν θέλετε, και να κάνετε οικογένειες και να κάνετε καριέρα. Δεν είναι. Αυτά είναι κοινωνικά πρότυπα. Το ένα δεν είναι αναιρεί το άλλο και εφόσον υπάρχουν κοινωνικά πρότυπα, αυτά μπορούν να αλλάξουν και να βοηθήσουν μια γυναίκα να κάνει και αυτή καριέρα και να κάνει τη δουλειά της και να είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη με τη δουλειά της. Και ναι, αυτό απλά ήθελα να προσθέσω. Και πάνω σε όλα τα υπέροχα, τις υπέροχες όλες συμβουλές που δώσαν οι συνάδελφοι. Και ναι, σας παρακαλώ, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω mail. Με ευχαρίστηση να σας δώσω και άλλες συμβουλές ή να σας βοηθήσω όπου χρειάζεστε πάνω στο θέμα της βιοπληροφορικής και γενικότερα σε άλλα θέματα. Και να πω ότι το Πανεπιστήμιο είναι από τα καλύτερα. Πραγματικά μάθα τόσα πολλά πράγματα και έχω τόσους συναδέλφους που κάναμε τόσο διαφορετικά πράγματα ο καθένας. Πραγματικά μπορώ να πω ότι μας τα δώσετε όλα τα όπλα που έπρεπε να έχουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την τιμή που με καλέσατε επίσης. Ευχαριστούμε πολύ, Ναταλή, που ήρθες και έδωσες όλες αυτές τις χρήσιμες συμβουλές και ακούσαμε τόσα ωραία πράγματα. Δηλαδή, προφανώς ευχαριστώ όλες σας. Και νομίζω ότι κάπου εδώ κλείσαμε περίπου τις 2 ώρες. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ χρήσιμη, ελπίζω να ήταν μάλλον μια πολύ χρήσιμη ομιλία. Τουλάχιστον για μένα ήταν πάρα πολύ και χρήσιμη και πολύ ευχάριστη και αισθάνθηκα πάρα πολύ ωραία να ακούσω όλες εσάς να μιλάτε και να μοιράζετε μαζί μας τις εμπειρίες μας. Ήταν και πολύ ευχάριστο που είχαμε και συμμετοχή από τους φοιτητές. Οπότε θα ήθελα για μια ακόμη φορά, κλείνοντας, να ευχαριστώ θερμά τα κορίτσια που δέχτηκαν να συμμετάσχουν εδώ σήμερα μαζί μας. Θα τις πάρω τώρα αλφαβητικά, την Ναταλή Καιρό, την Αγγελική Κάτσενο, την Έφη Κολέτσου, την Κωνσταντίνα Λαζαρίδου, την Ανδρομάχη Κατζηλευθερίου. Ήταν πραγματικά τιμή μου να συνομιλήσω σήμερα μαζί σας και
Μεγάλη μου χαρά να σας ξαναδώ μετά από τόσο καιρό. Μας κάνετε από όλους πολύ περήφανο. Είμαι σίγουρη ότι μιλάω και για εσάς, από ότι και οι φοιτητές μας που σας άκουσαν μπορούν να επικοινωνήσουν τώρα μαζί σας για οποιασδήποτε συμβουλές. Και νομίζω ότι κάτι που βγαίνει από αυτή την κουβέντα είναι ότι δεν υπάρχει ένας δρόμος για όλους, υπάρχουν πολύ διαφορετικοί δρόμοι και δεν είναι δρόμοι πάντα εύκολοι, πάντα έχουν δυσκολίες, αλλά αν προσπαθήσουμε λίγο περισσότερο και αν δεν μείνουμε στα στερεότυπα, νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Οπότε, κορίτσια, σας ευχαριστώ και πάλι, πραγματικά, και ελπίζω να βρεθούμε κάποια στιγμή πάλι όλες μαζί. Οπότε δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε και εσείς ένα για ανοίγοντας τα μικρόφωνά σας και να χειροκροτήσουμε όλοι μαζί. Η κυρία Πιτουρά, να ξέρετε, η κυρία Πιτουρά είναι από τις πιο γνωστές ερευνήτριες στο εξωτερικό, από το Πανεπιστήμιο Ανίνων, ερευνήτριες και ερευνητές. Όλοι τη γνωρίζουν. Σε όσους μιλάω, μου λένε, η κυρία Πιτουρά, Ω, καλά σου λόγια, Ναταλή, σε ευχαριστώ. Πάμε, είναι πραγματικά αλήθεια και γίνεται πολύ περήφανη. Και εγώ για όλες εσάς, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ας χειροκροτήσουμε λοιπόν εικονικά την κυροκορίτσια. Παιδιά, όσοι μπορείτε, ανοίξτε τις... Θα χειροκροτήσουμε. Εγώ θα χειροκροτήσω πάντως, οπότε ας χειροκροτήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Σ' άλλα, παιδιά. Γεια σας, χαίρετε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σε όλους. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ και θα ξαναβρεθούμε σίγουρα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Έχουμε γράψει και τα mail μας στο chat. Ναι, μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ σας. Ευχαριστώ όλους. Γεια σας. Γεια. Γεια σας. Γεια σας. Γεια, γεια. Γεια σας. Γεια, γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Ευχαριστούμε, γεια σας. Ευχαριστούμε, γεια σας.